με την έννοια της ενέργειας και της στροφορμής. Ας δούμε λίγο αυτό το σημείο. Εδώ βλέπετε τον ορισμό της κινητικής ενέργειας ως ενδεύτερον MR dot τετράγωνο, όπως τα είχαμε συζητήσει για την προηγούμενη φορά, όπου R είναι ένα διάνυσμα, βλέπετε επειδή είναι σκούρα, έχουμε ένα διάνυσμα και μία τελεία, δηλαδή σημαίνει ότι έχουμε το D προς DT του R διάνυσμα, έτσι, αυτό λέγεται, το συμβολίζουμε με R διάνυσμα με τελεία από πάνω. Επομένως, θυμάστε ότι η κινητική ενέργεια έχει οριστεί με ενδεύτερον M, τη χρονική παράγωγη του R και όλου του τετράγωνου, ή αλλιώς γράφεται και με αυτή εδώ πέρα την έκφραση. Και γιατί ορίσαμε την κινητική ενέργεια με αυτόν τον τρόπο? Διότι, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη συνάντησή μας, η χρονική παράγωγός της, που τη βλέπετε εδώ, ισούται με MR τελεία επί R δεύτερη παράγωγος, που το R δεύτερη παράγωγος είναι ίση με την δύναμη δια τη μάζα. Άρα λοιπόν η χρονική παράγωγος της κινητικής ενέργειας ισούται με την χρονική παράγωγο του R επί τη δύναμη. Δηλαδή συνδέεται άμεσα με την δύναμη. Και αν θέλουμε να ορίσουμε το έργο, το στοιχειώδες έργο ως F επί dr, μπορούμε να απαλείψουμε εδώ πέρα το χρόνο. Βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει ένα D προς DT από εδώ. Έτσι. Επειδή είναι DT προς DT προς DT και εδώ πέρα υπάρχει άλλο ένα D προς DT στο R. Επομένως απαλείφουμε τα δύο αυτές τις δύο χρονικές παραγόγους εδώ, ουσιαστικά είναι σαν να παίρνουμε τα διαφορικά από τις παραγόγους και καταλήγουμε στην πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σχέση η οποία μας λέει το εξής, ότι η μεταβολή της κινητικής ενέργειας για οποιοδήποτε λόγο δυνάμεων προφανώς, γιατί άμα δεν υπάρχουν δυνάμεις δεν μεταβάλλεται και ταχύτητα, ισούται με το στοιχειώδες έργο dW, όπου dW ορίζεται ως F επί dr. Δηλαδή βρήκαμε μια σχέση που ουσιαστικά είναι το θεώρημα έργου ενέργειας, που συνδέει τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας με το έργο. Δηλαδή με το στοιχειώδες έργο που είναι F επί dr, που αν το γράψουμε κανονικά με μορφή διανυσμάτων, επειδή το dr είναι ίσον με dχ επί i μοναδιαίο, συν dψ επί j μοναδιαίο κλπ, συν dz επί k μοναδιαίο. Αν λοιπόν το γράψουμε έτσι το dr και το f το γράψουμε fχ επί i μοναδιαίο κλπ, παίρνουμε αυτή τη σχέση που μας λέει ότι η στοιχειώδης μεταβολή της ενέργειας ισούται με το στοιχειώδες έργο και εδώ χρησιμοποιούν οι καρτεσιανές διατάγματα. Τώρα υπάρχει και μία ειδική περίπτωση κατά την οποία η δύναμη F μπορεί να γράφεται σαν ίσον με μείον την κλίση μίας βαθμωτής συνάρτησης που θα την ονομάσουμε δυναμικό. Στην ειδική περίπτωση λοιπόν που συμβαίνει αυτό, τότε, βλέπεις αυτό, όχι, συγγνώμη. Στην ειδική περίπτωση που συμβαίνει αυτό λοιπόν, έχουμε ότι ισχύει ότι το dW, το έργο ουσιαστικά, είναι μια συνάρτηση στο χώρο. Επομένως λοιπόν γίνεται δυναμική ενέργεια. Για να το αποδείξουμε λίγο αυτό. Πρέπει να δω εδώ πώς θα το σβήσω αυτό, για να το σβήσω έτσι. Να δίνω λίγο αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, αν λοιπόν έχουμε ότι την ειδική περίπτωση κατά την οποία το F είναι ίσον με μείον την κλίση μια βαθμωτή συνάρτηση V, δηλαδή η F είναι ίση με μείον dV dχ επί I μοναδιαίο συν dV dψ επί J μοναδιαίο συν dV dz επί K μοναδιαίο. Αν συμβαίνει αυτό το πράγμα, τότε το έργο, το dW, το στοιχειώδες έργο που δεν είναι απαραίτητα μία συνάρτηση, γράφεται ως μείον dW, dV, συγγνώμη, dχ, επί dχ, μείον dV, dψ, επί dψ, μείον dV, dz, επί dz. Δηλαδή αυτό το βάζουμε το F, ας πούμε, εδώ με διάρκεια,
προφανώς. Βάζουμε το F εδώ και βλέπετε εδώ πέρα, επειδή έχουμε ένα εσωτερικό, ουσιαστικά αυτό αυτή εδώ πέρα, έχει σπέρνει αυτή τη μορφή. Αλλά τώρα παρατηρούμε ότι αυτή η μορφή η οποία εμφανίστηκε εδώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά το διαφορικό μείον dv. Δηλαδή το διαφορικό της συνάρτησης, πλέον το v είναι μια συνάρτηση του χ ψι z πλέον, δεν είναι απλώς ένα στοιχειώδες έργο που δεν είναι συνάρτηση του χώρου, εν γέννη. Εδώ ξαφνικά μετατρέψαμε λοιπόν το στοιχειώδες έργο που θα μπορούσε να είναι εξαρτώμενο, αν θέλετε, από τη διαδρομή που έχουμε. Εδώ το μετατρέψαμε σε μια στοιχειώδη, ένα διαφορικό μια συνάρτηση στο χώρο. Οπότε λοιπόν ξαφνικά εμφανίστηκε εδώ μπροστά μας η σχέση d taf ίσον με μείον, όχι με την w, πλέον με μείον dv, όπου το dv όπως και το d taf, έτσι, είναι, το dv είναι μια, το d taf έχει ταχύτητα μέσα, αλλά το dv τώρα είναι συνάρτηση του χ, ψ, z. Δηλαδή είναι μια συνάρτηση του χώρου. Άρα λοιπόν από εδώ προκύπτει άμεσα ότι το διαφορικό του αθροίσματος ταφ συν v, όπου v είναι η δυναμική ενέργεια, είναι ίσο με το 0. Από εδώ προκύπτει άμεσα λοιπόν ότι το ταφ συν v είναι μια σταθερή ποσότητα, δεν μεταβάλλεται και στην περίπτωση ονομάζουμε αυτή την ποσότητα ολική ενέργεια του σωματιδίου ή του συστήματος. Λοιπόν, εδώ λοιπόν βλέπετε ότι χρειάστηκε να υποθέσουμε ότι υπάρχει μία συνάρτηση έφησον που είναι ίση με την μείον κλίση μιας άλλης συνάρτησης. Υπάρχει μία συνάρτηση V, τέτοια ώστε έφησον μείον την κλίση του δυναμικού V. Αυτό εν γέννη μπορεί να μην ισχύει βέβαια και γι' αυτό δεν ισχύει πάντα η ύπαρξη αυτού του συνάρτησης του δυναμικού, αλλά σε πιο πολλές περιπτώσεις που θα μελετήσουμε ισχύει ακριβώς αυτή η σχέση. Υπάρχει κάποιο ερώτημα που θέλετε να συζητήσουμε επί του θέματος αυτού, δηλαδή στον ορισμό της ενέργειας? Είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο αυτό και πρέπει να το ξέρετε ακριβώς και να το αποδεικνύετε κιόλα με χρήση αυτών των σχέσεων τις οποίες έδειξα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να πάμε στην επόμενή μας διαφάνεια. Εδώ. Θα σβήσω λίγο πάλι αυτά τα πίνακα εδώ. Και να δούμε την ειδική πληροφορία που ανέφερα και προηγουμένως, ότι στην περίπτωση που το έχουμε ότι το F του χ είναι μια συνάρτηση, F του χ είναι ισομείον δεβέντε χ και F ψ είναι μείον δεβέντε ψ κλπ. Δηλαδή αν έχουμε το F είναι ισομείον την κλίση του δυναμικού, έχουμε ακριβώς την έννοια της το V καλύτερη δυναμική συνάρτηση ή δυναμική ενέργεια ή δυναμικό του πεδίου F. Και για να ισχύει, βεβαίως, αν ισχύει αυτό, τότε λέμε ότι η δύναμη είναι διατηρητική, γιατί προφανώς ισχύει πάντα ότι ο στροβιλισμός της κλίσης, αν θέλετε, της μείον κλίσης, δεν έχει σημασία, της κλίσης οποιασδήποτε συνάρτηση V είναι πάντα 0. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχει δυναμικό, τότε πάντα λέμε ότι αφενός με διατηρείται η ενέργεια και έχουμε ένα διατηρητικό πεδίο και ταυτόχρονα ο στροβιλισμός της δύναμης είναι πάντα 0, ακριβώς γιατί ο στροβιλισμός της κλίσης οποιασδήποτε συνάρτησης είναι πάντοτε 0. Άρα λοιπόν έχουμε μια ισοδυναμία ουσιαστικά της ύπαρξης δυναμικής ενέργειας με το γεγονός ότι ο στροβιλισμός της δύναμης είναι 0, όπως έχουμε πει και ξέρετε και από προηγούμενα μαθήματα. Επομένως λοιπόν έχουμε αυτή την ενδιαφέρουσα σχέση την οποία καταγράφουμε για τη διατήρηση της ενέργειας και να δούμε τώρα την έννοια της ροπής της δύναμης. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ασκείται μία δύναμη σε ένα σωμάτιο F, το οποίο απέχει απόσταση R από κάποια συγκεκριμένη αρχή των αξώνων όμικρον. Τότε μπορούμε να ορίσουμε μία ποσότητα που λέγεται ροπή και ισούται με το R εξωτερικός με F και η οποία ποσότητα μας υποδεικνύει κατά κάποιο τρόπο πόσο αποτελεσματικά αυτή η δύναμη μπορεί να περιστρέψει
το σωμάτιο γύρω από την αρχή, την εδωδωμένη αυτή αρχή των αξώνων που θεωρήσαμε όμικρο. Δηλαδή η ροπή μας μετράει τη δυνατότητα της δύναμης για περιστροφή. Αν για παράδειγμα η δύναμη F ήταν ακτινική προς τα δω, τότε όσο μεγάλη και να ήταν η F, η δυνατότητά της να περιστρέψει το σωμάτιο αυτό γύρω από την αρχή θα ήταν ακριβώς μηδενική. Δεν θα έχει καμία δυνατότητα περιστροφή, το τραβούσε προς τα έξω. Αυτό εκφράζεται με το γεγονός ότι και η ροπή της δύναμης αυτής θα ήταν 0, γιατί ακριβώς το R εξωτερικό κινόμενο με κάποιο διάνυσμα που είναι στην ακτινική διεύθυνση, όπως ξέρετε, στο εξωτερικό κινόμενο μας δίνει 0. Άρα η ροπή δύναμης που είναι ανίκανη να περιστρέψει το σωμάτιο γύρω από την αρχή είναι εξορισμού 0. Αυτό μπορούμε να το δούμε και από το μέτρο της ροπής, το οποίο το βλέπετε εδώ. Το μέτρο της ροπής, το οποίο μέτρο της ροπής δίνεται από το μέτρο του εξωτερικού γινωμένου, δηλαδή R επί F, επί το ημίτονο της γωνίας θήτα, η οποία σχηματίζεται μεταξύ του διανύσματος R, αν το προεκτείνω εδώ, το γράψω, το βάζω από εδώ, βλέπετε εδώ πέρα, αυτή η γωνία θήτα είναι μεταξύ του R, τα έβαλα και τα δύο με κοινή αρχή για να φαίνεται ποια είναι η θήτα, εναλλακτικά είναι και αυτή που αντιδείτε σαν θήτα. F επί R λοιπόν επί sin θήτα, ίσο δύναμα, επειδή βλέπετε το R sin θήτα είναι η κάθετη απόσταση μεταξύ του φορέα της δύναμης και της αρχής των αξιών, μπορούμε να το γράψουμε και σαν F επί B, όπου B είναι η κάθετη απόσταση μεταξύ του φορέα της δύναμης και του F. Ίσο δύναμα θα μπορούσαμε να είναι, αυτοστικά αυτή είναι η μορφή που χρησιμοποιούμε. Όπου B λοιπόν είναι το R επί sin θ, η κάθετη απόσταση αρχή ως τη γραμμή εφαρμογής της δύναμης. Γιατί είναι χρήσιμη η ροπή λοιπόν, αυτή η έννοια της ροπής που μας χρησιμεύει ακριβώς, το έχουμε δει και σε προηγούμενο μάθημα, θα το επαναλάβουμε και τώρα μια που υπάρχει σαν κομμάτι αυτής της συζήτησής μας. Έχουμε πει ότι αν θυμάστε, η ροπή, ο νόμος του Νεύτωνα είναι dp dt, όπου p είναι η ορμή, ίσον με το f. Από εδώ λοιπόν μπορούμε να πάρουμε το εξωτερικό γινόμενο με το R και των δύο μερών. Έχουμε R, εξωτερικό γινόμενο με το P, ίσον R, εξωτερικός με το F. Και εδώ πρέπει να βλέπετε εμφανίστηκε η ροπή. Και το ενδιαφέρον είναι ότι το R εξωτερικός επί P που είναι από την από εδώ μεριά, R εξωτερικός επί P, μπορούμε εύκολα να αποδείξουμε ότι ισούται με το d5t θέλω εδώ. Το R εξωτερικός d5t που έχουμε από την από εδώ μεριά, αυτό ισούται με το d προς dt του R εξωτερικός επί P. Γιατί όταν το d προς dt έρθει και δράσει εδώ μέσα, θα δράσει πρώτα στο R και θα το κάνει R dot, δηλαδή dr προς dt που είναι συγγραμμικό με το P και δεν συνεισφέρει, και θα συνεισφέρει μόνο ο όρος R dp προς dt. Επομένως λοιπόν βλέπουμε ότι ο όρος, ο από εδώ όρος, ο αριστερός όρος γράφεται σαν d προς dt του R εξωτερικός επί P, που θυμάστε ότι αυτός εδώ πέρα ο. Αυτή εδώ η έκφραση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η στροφορμή που θα τη συμβολήσουμε με J αν θέλουμε. Άρα αποδείξαμε τη σχέση ότι ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής J, του R εξωτερικός επί P δηλαδή, είναι ίσον με τη ροπή G. Άρα λοιπόν εδώ ουσιαστικά το G μας λέει με ποιο ρυθμό μεταβάλλεται η στροφορμή, έτσι, που ουσιαστικά είναι η στροφορμή είναι ένα είδος μέτρησης του πόσο στρίβει το σώμα γύρω από με τη δεδομένη αρχή των αξώνων R, όμικρον, συγγνώμη. Γιατί βλέπετε για παράδειγμα, αν το P ήταν ακτινικό, ήταν στη διεύθυνση στην ακτινική, το R εξωτερικός, οπότε δεν θα είχαμε καθόλου στρίβει, δεν θα στρίβει καθόλου το σώμα γύρω από, από την αρχή, τότε θα είχαμε μηδενική στροφή
έτσι του σώματος και επομένως λοιπόν δεν θα έστριβε καθόλου, θα πήγαινε ακτινικά προς τα έξω. Επομένως λοιπόν τότε θα είχαμε μηδενική στροφή και βεβαίως αυτό μπορεί να είναι συμβατό μόνο με μηδενική μεταβολή μάλλον συγγνώμη, της στροφής του και αυτό θα μπορούσε να είναι μόνο συμβατό με μηδενική ροπή. Άρα λοιπόν η ροπή μας λέει πόσο γρήγορα μπορεί να μεταβληθεί ουσιαστικά η στροφορμή, δηλαδή η ροπή να στρέφεται η ορμή έτσι του σωματιδίου. Υπάρχει κάποιο ερώτημα εδώ, κάποιο σχόλιο που θέλετε να κάνετε για αυτό το κομμάτι? Ωραία, να σβήσουμε λοιπόν αυτό το σημείο και να δούμε αυτά που είπα τώρα, να δούμε λίγο πιο αναλυτικά μέσω μιας διαφάνειας. Εδώ βλέπετε λοιπόν ακριβώς αυτά που είπα γραμμένα επίσης με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο. Έχουμε λοιπόν την έννοια της στροφορμής που γράφεται ως J ίσον R εξωτερικός επί P ή R εξωτερικός επί MR τελεία που είναι η παράγωση της, του R η ταχύτητα δηλαδή, αυτό είναι η ταχύτητα. Και οι στροφορμές, τώρα αυτό αν το εξωτερικό γίναμε να το αναπτύξουμε σε καρτεσιανές συνταγμένες, μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να δείξετε ότι το JH στη χ διεύθυνση είναι αυτό εδώ πέρα, το JP σε αυτή τη διεύθυνση είναι αυτό εδώ και το JZ σε αυτή τη διεύθυνση είναι αυτό εδώ πέρα. Θα συμβουλεύω εδώ ως άσκηση, αν κάποιος ακούει το βίντεο τώρα για παράδειγμα, μπορεί να πατήσει το pause και να αποδείξει αυτές εδώ πέρα τις σχέσεις, ώστε να έχει μια πιο καλύτερη κατανόηση της μορφής της στροφορμής. Απλά γράφετε την ορίζουσα εδώ πέρα σε καρτεσιανές συνταγμένες, χ, ψ, ζ, χ, τελεία, ψ, τελεία, ζ, τελεία, στην τρίτη γραμμή κλπ. Τώρα βλέπετε αυτό που είχα πει και προηγουμένως, ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής έχει μόνο έναν όρο, αυτός ο όρος φεύγει κανονικά, πάει στην παράγωγο εδώ πέρα, ο πρώτος όρος δίνει 0 γιατί είναι συγγραμμικά αυτά τα δύο διανύσματα και συνεισφέρει μόνο ο δεύτερος όρος, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά το G διά M. Βλέπετε εδώ πέρα αυτός εδώ πέρα όρος M επί R τελεία είναι το G διά M. Επομένως από εδώ αποδεικνύεται η σχέση ότι ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής ισούται με τη ροπή της δύναμης όπως είχαμε πει και προηγουμένως. Λοιπόν, επομένως λοιπόν μπορούμε τώρα να δούμε ας σβήσουμε λίγο εδώ, όλη η στροφορμή. Αν δούμε μπορούμε τώρα μερικές ασκήσεις επί αυτών των θεμάτων για την καλύτερη εμπέδωσή τους. Και ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη άσκηση, την οποία θα συζητήσουμε, η οποία μας λέει το εξής. Προσέξτε λίγο. Σε ποιο από τα παρακάτω πεδία δυνάμεων F του χ ψ ζ μπορούμε να πούμε ότι ισχύει ανεξαρτησία των κινήσεων? Δηλαδή όταν λέμε ανεξαρτησία των κινήσεων τι σημαίνει? Ότι μπορούμε να γράψουμε τις εξισώσεις κίνησης, τις διαφορετικές εξισώσεις κίνησης κατά μήκος των τριών αξώνων χ, ψ και ζ ως τρεις ανεξάρτητες διαφορετικές εξώσεις που εμφανίζει κάθε μία μόνο την αντίστοιχη δεν ξέρω να με ακούτε. Δεν ακούγεστε. Α, είχε μία διακοπή. Ναι. Είχε μία διακοπή, ναι. Συγγνώμη για το διακοπή. Δεν ξέρω, έφταιγε το... επειδή με τα data. Τώρα επανήλθω όμως, οπότε πατάω ξαπνέα έτσι. Τώρα βλέπετε την οθόνη μου κανονικά, εντάξει, είμαστε πάλι όπως πριν. Ναι. Ναι, ναι. Το βλέπουμε. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή η άσκηση μας λέει ότι θέλουμε να δούμε σε ποιες από αυτές τις περιπτώσεις δυνάμεων ισχύει η ανεξαρτησία των κινήσεων στους τρεις άξονες. Και έλεγα λοιπόν ότι για να υπάρχει ανεξαρτησία στους τρεις άξονες θα πρέπει η διαφορική εξίσωση του νεύτωνα, δηλαδή M, αρδιάνισμα, δύο τελείες, ίσον με το F,
θα πρέπει να διαχωρίζει σε τρεις διαφορετικές εξισώσεις. Η μία θα είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, mχ δύο τελείες ίσον fχ, όπου το fχ θα είναι συνάρτηση όμως μόνο του χ. Η δεύτερη θα είναι mψ δύο τελείες ίσον fψ, όπου το fψ όμως θα είναι συνάρτηση μόνο του ψ. Οπότε βλέπετε αυτές οι δύο είναι δύο ανεξάρτητες διαφορετικές εξισώσεις. Και αντίστοιχα mz δύο τελείες θα πρέπει να είναι ίσον με f με δείκτη z, θα είναι όμως το fz μόνο του z. Αν εδώ έχουμε τα ψ και z επίσης ως ανεξάρτητες μεταβλητές, τότε η κίνηση δεν είναι ανεξάρτητη στις τρεις κατευθύνσεις, αλλά αναμειγνύονται οι συνεταγμένες μεταξύ τους. Επομένως, λοιπόν, μπορείτε να δείτε εδώ πέρα κατευθείαν και με το μάτι, ότι, για παράδειγμα, στην πρώτη περίπτωση, έχουμε ανεξαρτησία των κινήσεων, γιατί βλέπετε η ευχή δύναμης είναι ανεξάρτητη από τα ψ, φυσικά είναι ανεξάρτητη από όλα και από το χ το ίδιο. Ομοίως εδώ και ομοίως εδώ έχουμε ανεξαρτησία της κάθε συνιστώσεως από τις άλλες δύο συνταγμένες. Ομοίως βλέπουμε ότι και εδώ έχουμε μια περίπτωση στην οποία οι τρεις εξισώσεις είναι ανεξάρτητες, άρα έχουμε ανεξαρτησία των κινήσεων. Δηλαδή βλέπετε η ευχή είναι F0 επί χ δια χ0, η FC είναι F0 επί ψ δια ψ0 και η FZ είναι σταθερή. Στην τρίτη περίπτωση όμως, όπως παρατηρείτε εδώ, έχουμε το φαινόμενο ότι η FC, συνιστώσα δηλαδή αυτή εδώ πέρα εδώ η συνιστώσα, εξαρτάται μεν από το ψ, αλλά εξαρτάται και από το χ. Επομένως εδώ, όπως βλέπετε, έχουμε μία εξάρτηση, μία έτσι κάπως διασύνδεση μεταξύ των δύο αυτών συνταγμένων, των δύο αυτών κατευθύνσεων, γιατί στην ψη διεύθυνση επισέρχεται μέσα και το χ. Άρα λοιπόν αυτό μας κάνει την κίνηση στην ψη διεύθυνση να μην είναι ανεξάρτητη από την κίνηση στη χ διεύθυνση, διότι εδώ πέρα εμφανίζεται μέσα και το χ μέσα αντίστοιχα στη διαφορετική και λοιπόν έχουμε ένα πεπλεγμένο σύστημα συζευγμένων εξισώσεων. Το ίδιο ισχύει φυσικά για την εξίσωση 4 και ούτω καθεξής, όχι όμως για την εξίσωση 5. Βλέπετε, η εξίσωση 5 είναι μια χαρά ανεξάρτητες οι τρεις συνιστώσεις της δύναμης, γιατί έχουν εξαρτώνται μόνο από την αντίστοιχη συνδεδαγμένη. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη λύση αυτής της άσκησης, η οποία είναι πολύ απλή επίσης, αλλά καλό να την αναφέρουμε. Και να περάσουμε τώρα στην επόμενη μας άσκηση, η οποία είναι η εξής. Εδώ είναι απλώς η λύση της άσκησης που, όπως είπα και προηγουμένως, έχουμε την περίπτωση κατά την οποία όταν εδώ πέρα δεν υπάρχουν τα ψ, έχουμε ανεξαρτησία κινήσεων, όπως είναι αυτή εδώ πέρα η περίπτωση. Δηλαδή κάθε δύναμη αυτής της μορφής οδηγεί σε τρεις αποσυζευμένες διαφορετικές εξισώσεις, οι οποίες γίνονται ανεξάρτητες και έχουμε ανεξαρτησία των κινήσεων, όπως είπα και προηγουμένως. Πάμε τώρα να δούμε την επόμενη μας άσκηση. Λέει λοιπόν αυτή η άσκηση ότι δίδεται, λέει, ένα υλικό σημείο στο οποίο ασκείται μία δύναμη F ίσον χ δευτέρας ψ επί I συν ψ δευτέρας χ επί J. Βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει μία σύζευξη των διαφορικών εξίσεων που θα προκύψουν. Και μας λέει ότι το σημείο αυτό, το υλικό αυτό σημείο, έχει τη δυνατότητα να κινείται μόνο κατά μήκος των πλευρών ενός τριγώνου που μας δίνει τα τρία σημεία του. Και το τρίγωνο αυτό, αν το σχεδιάσουμε, βλέπετε, αποτελείται από τρία σημεία. Εδώ είναι οι συνδεταγμένες. Το σύστημα συνδεταγμένων είναι χ και ψ, γιατί μιλάμε για κίνηση στο επίπεδο. Ξεκινάει, λέει, αυτό, το τρίγωνο αυτό έχει ένα σημείο εδώ. Κατόπιν έχει άλλο ένα σημείο, αυτό είναι το σημείο όμικρον, η αρχή των συνδεδεμένων. Κατόπιν υπάρχει άλλο ένα σημείο α, το οποίο είναι στη θέση, βλέπετε εδώ πέρα, 1,0. Και υπάρχει ένα τρίτο σημείο β, που είναι στη θέση αυτή, έχει δηλαδή συνιστώσεις 1, εδώ είναι το 1 επίσης, έχει συνιστώσεις 1, 1, και είναι κάπου εδώ περίπου, και είναι το σημείο β. Επομένως, λοιπόν, αυτό το σωμάτιο κινείται κατά μήκος των πλευρών αυτού του τριγώνου που φαίνεται εδώ. Μας το λέει αυτό η άσκηση. Και μας λέει καταρχήν εδώ, πριν μελετήσουμε τις λεπτομέρειες της τροχιάς του σωματιδίου και του έργου και της ενέργειας, να σχεδιάσουμε
το, να σχεδιάσουμε το διανυσματικό πεδίο της δύναμης. Εδώ παρατηρούμε ότι η δύναμη αυτή, για παράδειγμα, όταν είμαστε κατά μήκος του άξονα των χ, δηλαδή εδώ πέρα που το ψ είναι 0, όπως βλέπετε εδώ πάνω, εκεί η δύναμη είναι ακριβώς 0 και τη βλέπετε εδώ πέρα, ακριβώς εδώ πέρα μηδενίζεται το διάνυσμα, γιατί το ψ εισέρχεται και εδώ και εδώ. Αντίστοιχα, όσο κινούμαστε και απομακρυνόμαστε ταυτόχρονα από τον άξονα των χ και των ψ, τότε βλέπετε ότι το, και ιδιαίτερα ας πούμε και στη διαγώνη αυτή, το διάνυσμα αυτό μεγαλώνει, γιατί μεγαλώνει ταυτόχρονα τα χ και ψ. Όταν τώρα πάμε σε αρνητικό ψ προς τα κάτω, όταν το χ είναι θετικό, βλέπουμε ότι αυτό το διάνυσμα έχουμε αρνητικό ψ έτσι εδώ και ένα θετικό χ, βλέπετε το διάνυσμα αυτό, μπορεί εύκολα να δείξει κανείς ότι δείχνει σε αυτή εδώ πέρα τη διεύθυνση και γενικώς να μελετήσει τα διάφορα τεταρτημόρια και να βγάλει συμπέρασμα σχετικά με τις φορές των διανυσμάτων και να σχεδιάσει έτσι, να κατανοήσει μάλλον πιο καλά το διανυσματικό αυτό πεδίο όπως μοιάζει. Γιατί αυτό το διανυσματικό πεδίο της δύναμης αντιστοιχεί ένα βελάκι έτσι, σε κάθε σημείο του χώρου, το οποίο μπορεί να σχεδιαστεί όπως βλέπετε σε αυτή εδώ πέρα την εικόνα. Άρα λοιπόν έχουμε απαντήσει το πρώτο ερώτημα αυτής της άσκησης και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο δεύτερο ερώτημα. Να περάσουμε λοιπόν στο δεύτερο ερώτημα της άσκησης, το οποίο μας λέει το εξής, θα σβήσω λίγο εδώ, να αποδείξτε λέει ότι μαθηματικά εάν η δύναμη είναι διατηρητική ή όχι. Η πιο απλή, αν θέλετε, και γρήγορη απόδειξη του αν η αδύναμη είναι διατηρητική ή όχι είναι να πάρουμε το στροβιλισμό της, γιατί θυμάστε είχαμε πει ότι αν η δύναμη είναι διατηρητική, πάνω από ότι υπάρχει οπωσδήποτε ένα δυναμικό V, για το οποίο ισχύει F ίσον με μείον την κλίση του V, και αν πάρουμε το στροβιλισμό και των δύο μερών εδώ, θα πρέπει αναγκαστικά ο στροβιλισμός της F να είναι ίσος με το 0, και έτσι λοιπόν να έχουμε ένα διατηρητικό πεδίο. Άρα λοιπόν ο πιο γρήγορος τρόπος είναι αυτός. Ένας δεύτερος, αν θέλετε, τρόπος να αποδείξουμε την διατηρητικότητα ή μη της δύναμης είναι να πάρουμε το ολοκλήρωμα F επί dr, F επί dr κατά μήκος μιας κλειστής διαδρομής στο χώρο. Αν πάρουμε λοιπόν αυτό, θα πρέπει αυτό το ολοκλήρωμα να είναι 0 στη διατηρητική δύναμη και αυτό θα το αποδείξουμε αμέσως τώρα. Αν λοιπόν έχουμε μια διατηρητική δύναμη, θα αποδείξουμε ότι πάντα το κλειστό ολοκλήρωμα F επί dr είναι πάντοτε 0. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την απόδειξή μας. Αν πράγματι το πεδίο αυτό είναι διατηρητικό, τότε θα πρέπει ότι αυτό το ολοκλήρωμα θα πρέπει να είναι ίσον με μείον το ολοκλήρωμα, το επικαμπύλιο, της κλίσης V επί dr. Αυτό λοιπόν την κλίση V επί dr μπορεί να γραφτεί, αν αναπτύξουμε αυτό σαν dv dχ επί i συν dv dψ επί j συν dv dz επί k και τον dr το γράψουμε σαν dχ επί i συν dψ επί j συν dz επί k και κάνουμε το ιστορικό γινόμενο όλα που υπάρχουν, αυτό προκύπτει ότι είναι ίσον με μείον το κλειστό ολοκλήρωμα dv dχ dχ συν παρένθεση dv dψ dψ συν dv dz dz. Αυτό λοιπόν ακριβώς που υπάρχει εδώ στην παρένθεση είναι ίσον τελικά με το μείον το κλειστό επικαμπύλιο, το κλειστό ολοκλήρωμα του διαφορικού dv, που αυτό λοιπόν είναι το ίσον με, επειδή είναι κλειστό εδώ το ολοκλήρωμα, αυτό είναι ίσον με μείον V της αρχής και που ξεκινάει το σώμα, το πούμε V του όμικρον ή κάποιο σημείο όμικρον ξεκινάει, μείον το V εκεί που καταλήγει το σώμα, το γράψω λίγο διαφορετικά αυτό, θα φαίνεται λίγο πιο ξεκάθαρα.
V του R I, το διάνυσμα θέση εκεί που ξεκινάει το σώμα, μείον V του R F, το τελικό, εκεί που καταλήγει το σώμα, μείον V του R I, εκεί που ξεκινάει το σώμα. Αλλά σε ένα κλειστό επικαμπύριο πλήρωμα, το R F και το R I είναι εξ ορισμού τα ίδια, και επομένως αυτό είναι ίσον με V μείον V του R I μείον διάνυσμα μείον V του R E του R I πάλι, γιατί γυρνάει πάλι στο ίδιο σημείο, ίσον με το 0. Άρα λοιπόν σε κάθε διατηρητικό πεδίο, δηλαδή σε κάθε πεδίο που η δύναμη γράφεται σαν την κλίση του V, πάντοτε το κλειστό επικαμπύριο πλήρωμα της δύναμης επί το dr θα είναι 0. Άρα λοιπόν ένας εναλλακτικός τρόπος να δείξουμε ότι ένα πεδίο είναι διατηρητικό να είναι να δείξουμε ότι για κάθε, προσοχή εδώ πέρα, θέλει για κάθε κλειστή διαδρομή το ολοκλήρωμα F επί dr, επικαμπύριο πλήρωμα, είναι πάντοτε 0. Τώρα αυτό το για κάθε θέλει αρκετή, ας πούμε, έτσι, γενικότητα. Είναι σχετικώς πιο δύσκολο να το αποδείξουμε για κάθε διαδρομή. Για συγκεκριμένη διαδρομή είναι σχετικώς απλό. Γι' αυτό προτιμούμε συνήθως τη μέθοδο να παίρνουμε το στροβιλισμό του F, του πεδίου δηλαδή δυνάμεων, και να αποδεικνύουμε κατευθείαν ότι είναι ίσο με το 0. Εδώ λοιπόν μπορούμε να δούμε, στη δική μας αυτή περίπτωση, ότι ο στροβιλισμός του F προκύπτει από αυτή εδώ πέρα την ορίζουσα που βλέπετε εδώ. Θα σβήσω λίγο εδώ. Προκύπτει από αυτή εδώ πέρα την ορίζουσα που βλέπετε και η οποία ορίζουσα, άμα την υπολογίσει κανείς, μπορεί πολύ εύκολα να την υπολογίσει, με τον τρόπο που φέρνει, βλέπετε ακριβώς εδώ, οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα που είναι ίσον με και η μοναδιαίο επί ψη τετράγωνο μείον χ τετράγωνο, που εν γέννη, στην γενική περίπτωση φυσικά, δεν είναι 0. Συνιστώ στο σημείο αυτό και πάλι, όποιος ακούει αυτό το βίντεο, αν το ακούει, όταν θα το ακούσετε σαν βίντεο, να πατήσετε το pause και να κάνετε ακριβώς αυτή εδώ πέρα την απόδειξη, όπως και να το κάνετε και σε όλα τα σημεία που χρειάζεται κάποιες πράξεις, προκειμένου να σιγουρέψετε ότι έχετε κατανοήσει και μπορείτε να κάνετε αυτές τις πράξεις πολύ εύκολα. Δείξαμε λοιπόν μαθηματικά ότι η δύναμη αυτή είναι μη διατηρητική. Επομένως, περιμένουμε κατά μήκος της κλειστής διαδρομής που έδειξα προηγουμένως, θυμάστε εκείνο το τρίγωνο που είχαμε φτιάξει, όμικρον, α, β, δηλαδή αν πάμε από το όμικρον στο α, από το α στο β και από το β πάλι πίσω στο όμικρον, περιμένουμε ότι πολύ πιθανό είναι ότι αυτή η κλειστή διαδρομή θα μας δώσει ένα μη μηδενικό ολικό έργο, καθώς κινούμαστε σε αυτή, και επομένως λοιπόν από εκεί προκύπτει, από αυτό είναι μη μηδενικό, άρα λοιπόν δεν υπάρχει συνάρτηση δυναμικού και επομένως λοιπόν έχουμε μία μη διατηρητική δύναμη. Γιατί αν υπήρχε συνάρτηση δυναμικού, τότε το V θα πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη τιμή εδώ πέρα, στο V του 0 αν θέλετε, ανεξάρτητη από το πώς κινούμαστε στο χώρο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα πάμε να δείξουμε αυτό το σημείο και με έναν άλλο τρόπο λοιπόν. Θα πάμε να δούμε τον υπολογισμό της κλειστής διαδρομής κατά μήκος του τριγώνου και να αποδείξουμε ότι το ολοκλήρωμα του που αντιστοιχεί στο έργο κατά μήκος της κλειστής αυτής διαδρομής, ότι πραγματικά μας δίνει μια τιμή η οποία είναι μη μηδενική και επομένως το πεδίο αυτό είναι, δεν είναι διατηρητικό. Θα περάσουμε λοιπόν να δούμε και αυτή την απόδειξη, που είναι το επόμενο ερώτημα της άσκησης. Έχουμε λοιπόν το τρίτο ερώτημα, το οποίο μας λέει το εξής. Να ευρεθεί το έργο, λέει, το έργο της δύναμης αυτής εδώ της δύναμης δηλαδή, κατά μήκος της κλειστής διαδρομής όμικρον α, β, όμικρον, δηλαδή σε αυτό το τρίγωνο που λέγαμε προηγουμένως, όμικρον, α, β, όμικρον, και να δούμε αν το αποτέλεσμα αυτό είναι λογικό, με δεδομένο ότι η δύναμη αυτή είναι μη διατηρητική. Άρα ποιο είναι το λογικό αποτέλεσμα που περιμένουμε εδώ να βγάλουμε, ότι το έργο κατά πάσα πιθανότητα εδώ θα είναι μη μηδενικό στην κλειστή αυτή διαδρομή. Προσέξτε λοιπόν εδώ ότι εν γέννη
μπορεί να βρεθεί μια κλειστή διαδρομή που να δίνει μηδενικό έργο, αλλά αν σε όλες τις κλειστές διαδρομές το έργο είναι μηδενικό, μόνο τότε το πεδίο είναι συντηρητικό, έτσι. Αν δείξουμε ότι σε μια κλειστή διαδρομή το έργο είναι μη μηδενικό, δεν είναι απαραίτητο. Αλλά είναι απαραίτητο ότι είναι μη συντηρητική δύναμη. Αλλά σε μια, ναι, αυτή ουσιαστικά είναι η σκέψη που θα κάνουμε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε να βρούμε το έργο αυτό και θα το σπάσουμε αυτό σε τρία τμήματα κατά μήκος των τριών πλευρών αυτού του τριγώνου. Θα το σπάσουμε στο κομμάτι όμικρον α που είναι αυτή εδώ η πλευρά, στο κομμάτι αβ που είναι αυτή εδώ η πλευρά και στο κομμάτι β όμικρον που είναι αυτή εδώ πέρα η πλευρά. Τώρα, γενικά λοιπόν ισχύει ότι το έργο κατά τη μετατόπιση από τη θέση α στη β είναι το ολοκλήρωμα από το α έως το β f επί dr, όπου το dr είναι το στοιχειώδες, η στοιχειώδης μετατόπιση σε καρτεσιανές συντεταγμένες, δηλαδή είναι dr είναι dχ επί i συν dχ επί j, ενώ το διάνυσμα της δύναμης είναι χ τετράγωνο επί ψ επί i συν ψ τετράγωνο επί χ επί j. Αν προσπαθήσουμε εσωτερικά αυτά τα δύο διανύσματα, το F και το DR, θα πάρουμε πάρα πολύ εύκολα το συγκεκριμένο αυτό εσωτερικό γινόμενο, το οποίο το βλέπετε εδώ, είναι το γινόμενο χ τετράγωνο ΔΨ, χ τετράγωνο ψ επί ΔΧ, συν ψ τετράγωνο χ επί ΔΨ. Αυτό λοιπόν τώρα το εσωτερικό, αυτή εδώ η έκφραση για αυτό το ολοκλήρωμα από το A, από το σημείο, για παράδειγμα, 0 στο A ή από το A στο B, για να υπολογιστεί, θα πρέπει να ξέρουμε την καμπύλη, τη μορφή δηλαδή της καμπύλης, πώς συνδέεται δηλαδή το χ και το ψ μεταξύ τους, κατά μήκος αυτής της καμπύλης που μας ενδιαφέρει, ώστε να έχουμε ένα ολοκλήρωμα που να εμφανίζεται μία μεταβλητή. Και εδώ, και εδώ. Γιατί έχουμε δύο μεταβλητές, που είναι, και επειδή είναι καμπύλη, είναι συνάρτηση μία της άλλης. Αν βρούμε λοιπόν το χ του ψ ή το ψ του χ, ή τέλος πάντων αν βρούμε το ψ ή το χ κατά μήκος της καμπύλης που μας ενδιαφέρει, αν το χ είναι σταθερό για παράδειγμα, μπορούμε να το ξεφορτωθούμε, ή αν το ψ είναι σταθερό, το ξεφορτωνόμαστε, ή αν το ψ είναι ίσο με το χ για παράδειγμα, πάλι εκφράζουμε το ψ συναρτήσει του χ, και κατόπιν κάνουμε το ολοκλήρωμά μας. Πάμε να δούμε πρακτικά αυτό λοιπόν πώς γίνεται. Έχουμε λοιπόν εδώ αυτό το ολοκλήρωμα να το υπολογίσουμε. Και βλέπετε, ξεκινάμε με το κομμάτι όμικρον α που βλέπετε εδώ. Αυτό το κομμάτι όμικρον α τι εμφανίζει? Εμφανίζει ότι το ψ παραμένει 0, όπως βλέπετε εδώ, σε όλο το μήκος της διαδρομής από το όμικρον μέχρι το α. Και επομένως, αφού παραμένει σταθερό το ψ, το ντεψ θα είναι επίσης ίσο με το 0. Το δε χ μεταβάλλεται από το χ ίσο με το 0 μέχρι το 1. Άρα λοιπόν έχουμε ο μεν δεύτερος όρος φεύγει εδώ, βλέπετε, μηδενίζεται γιατί έχει τον τεψί το οποίο μηδενίζεται. Ο δε πρώτος όρος μπορεί να γραφτεί σαν 0 έως 1, ψ, δε χ, βλέπετε και αυτός ο όρος μηδενίζεται γιατί το ψ κατά μήκος όλης αυτής της διαδρομής είναι ακριβώς ίσο με το 0. Επομένως λοιπόν, το πρώτο κομμάτι του ολοκληρώματος αυτού μηδενίζεται λόγω του ότι πάνω αυτή η καμπύλη έχει την ιδιότητα, το ντεψί είναι 0 αλλά και το ψ είναι 0 και επομένως και οι δύο όροι εδώ εξαφανίζονται. Ας περάσουμε λοιπόν τώρα στο δεύτερο κομμάτι που μας πηγαίνει από το σημείο α στο σημείο β, όπου βεβαίως βλέπετε το ψ τώρα μεταβάλλεται από το 0 μέχρι το 1, ενώ το χ παραμένει σταθερό ίσο με το 1. Επομένως, στο αβ έχουμε χ ίσο με το 1 και ντεχ ίσο με το 0 και το ψ μεταβάλλεται από το ψ ίσο με το 0 μέχρι το ψ ίσο με το 1 κατά μήκος του τμήματος αβ. Πάμε λοιπόν σε αυτή εδώ πέρα τη γενική σχέση που είχαμε βγάλει προηγουμένως και θέτουμε, προσέξτε, θέτουμε ντεχ ίσο με το 0, οπότε φεύγει αυτός ο όρος εδώ πρώτος και θέτουμε εδώ όπου χ ίσο με το 1 χ ίσο με το 1 και ο δεύτερος όρος λοιπόν γίνεται ψ τετράγωνο επί ντε ψ.
Και βλέπετε εδώ πέρα, έχουμε αυτό εδώ πέρα τον όρο που φανίζεται εδώ πέρα, ψι τετράγωνο τε ψι, από το ψι ίσο με το 0 που είναι στο α, μέχρι το ψι ίσο με το 1 που είναι στο β. Ολοκληρώνουμε λοιπόν το ψι τετράγωνο τε ψι από το 0 μέχρι το 1 και παίρνουμε ένα ψι τρίτη τρίτα από το 0 μέχρι το 1 που τελικώς έχουμε εν τρίτον μείον 0 που μας κάνει εν τρίτον. Άρα λοιπόν βρήκαμε τη συνεισφορά της δεύτερης διαδρομής αυτού του ολοκληρώματος στο έργο και τώρα καλούμαστε να υπολογίσουμε την τρίτη και τελευταία συνεισφορά η οποία είναι από το σημείο Β θα πάμε μέχρι το σημείο Ω, δηλαδή θα γυρίσουμε πάλι πίσω στην αρχή των συντεταγμένων μας. Προσέξτε λοιπόν εδώ, πηγαίνουμε από το Β αυτό το σημείο μέχρι το Ω, που είναι αυτό το σημείο εδώ. Άρα κινούμαστε κατά μήκος αυτής εδώ της διαδρομής από το Β μέχρι το Ω. Περνάμε λοιπόν να γράψουμε, να καταρχήν να καταλάβουμε λίγο την καμπύλη αυτή. Αυτή είναι ευθύγραμμο τμήμα κατά μήκος της διαγωνίου, της υποτείνους αυτού του ορθογωνίου τριγώνου, στην οποία αυτό συνδέει τα σημεία 0,0 με το σημείο 1,1 και επομένως η εξίσωση κίνησης που αντιστοιχεί σε αυτό το πέρα το ευθύγραμμο τμήμα είναι η εξίσωση ψ ίσον με το χ. Άρα λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την εξίσωση της ευθείας αυτής, που είναι η ευθεία της διαγωνίου του συστήματος, και θα θέσουμε και στους δύο αυτούς όρους το ψ ίσον με το χ. Θα βάλουμε λοιπόν εδώ πέρα ψ ίσον με το χ εδώ και αντίστοιχα θα βάλουμε και εδώ ψ ίσον με το χ. Και επομένως λοιπόν αυτοί οι δύο όροι βλέπετε εδώ πέρα γίνονται ίση μεταξύ τους, είναι χ τετράγωνο επί χ δε χ, συν χ τετράγωνο επί χ δε χ και αυτό γράφεται σαν δύο φορές το ολοκλήρωμα χ τρίτης τρίτα, χ τρίτης μάλλον δε χ, όπου προσέξτε όμως πώς μεταβάλλεται τώρα το χ. Το χ μεταβάλλεται από την αρχική τιμή 1 μέχρι την τελική τιμή 0, διότι το χ στο σημείο β εδώ έχει την τιμή 1, ενώ το χ στο τελικό σημείο στο όμικρον έχει την τιμή 0, όπως και το ψ βέβαια έχει την τιμή 0. Άρα αυτό λοιπόν τελικό στο ολοκλήρωμα είναι το δύο φορές, το ολοκλήρωμα από 1 έως 0, χ τρίτης δε χ, που όταν ολοκληρώνουμε σούμε, γίνεται χ τετάρτης τέταρτα, τετάρτα με το 2 φεύγει και δίνει 1 εν δεύτερον, από το 1 έως το 0. Στο 0 προφανώς παίρνουμε ένα 0, άρα έχουμε εδώ πέρα 0 μείον εν δεύτερον. Και τελικώς λοιπόν η συνεισφορά από το τρίτο κομμάτι είναι μείον εν δεύτερον. Άρα λοιπόν το ολικό έργο το οποίο παράγει αυτή η δύναμη κατά μήκος των τριών αυτών τμήματων της κλειστής αυτής διαδρομής είναι το άθροισμα Wωα συν Wαβ συν Wβω και αντικαθιστούμε εδώ αυτές τις τιμές 0 εν τρίτον και μείον εν δεύτερον και αθροίζουμε τα τρία αυτά κομμάτια, 0 συν εν τρίτον μείον εν δεύτερον και τελικώς παίρνουμε την τιμή μείον 1 έκτο που είναι όπως λέμε διάφορο του μηδενός όπως και το περιμέναμε ουσιαστικά γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα πεδίο δυνάμεων μη διατηρητικό και επομένως σε μια κλειστή διαδρομή περιμένουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα πάρουμε κάτι το οποίο είναι μη μηδενικό. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι συμβατό με το ότι η δύναμη δεν είναι διατηρητική. Ειδικές δυνάμεις. Θα σου πούμε ένα ενδιαφέρον ας πούμε, θέμα, μια ενδιαφέρουσα κατηγορία δυνάμεων, ίσως από τις πιο ενδιαφέρουσες της φυσικής, είναι δυνάμεις οι οποίες είναι κεντρικές, δηλαδή είναι ανάλογες του μοναδιαίου διανύματος R μοναδιαίου, είναι ακτινικές προς τα έξω δηλαδή και είναι και διατηρητικές. Για να δούμε λοιπόν αυτές τις δυνάμεις μερικά βασικά στοιχεία τους. Πεδίο λοιπόν κεντρικών διατηρητικών δυνάμεων είναι ένα πεδίο στο οποίο η δύναμη ασκείται από τυχόν υλικό σημείο, ας το πούμε ένα σίγμα του R, και έχει φορέα την ευθεία κάπα σίγμα και το μέτρο της συνάρτησης της αποστάσεως κάπα σίγμα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι εδώ είναι αρχή των συντεταγμένων, εδώ είναι ένα διάνυσμα κάπα, που δείχνει σε ένα σημείο κάπα, και από το σημείο K έχουμε τοποθετήσει κάποιο, αυτό λέγεται κέντρο δύναμης και υπάρχει ένα άλλο σημείο, ας το πούμε ένα σημείο που έχει συνταγμένη R και
έστω ότι η δύναμη η οποία ασκείται από το κάπα προς το σημείο R, στο σημείο P, ας πούμε εδώ πέρα, είναι ακτινική, δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι της μορφής F, της απόστασης, αυτό θα το ονομάσω αρπαυλίτσα, έτσι, αυτό το διάμενο το αρπαυλίτσα, το γράφω εδώ από κάτω, αρπαυλίτσα διάλειμμα, αυτό λοιπόν το αρπαυλίτσα διάλειμμα είναι το διάλειμμα από το K προς το P, αυτό εδώ πέρα το αρπαυλίτσα εδώ πέρα, και εδώ έχουμε, είναι αρπαυλίτσα διά R, άρα λοιπόν το F εδώ, αν έχουμε μια κεντρική δύναμη που ξεκινάει από το K, γράφεται σαν F του R παυλίτσα, επί το R παυλίτσα μοναδιαίο, δηλαδή ένα μοναδιαίο διάνυσμα στη διεύθυνση του μεταξύ K και P, που είναι το R παυλίτσα διάνυσμα. Επομένως λοιπόν τώρα, αν μεταφέρουμε το K στην αρχή των συνταγμένων, αν μεταφέρει αυτό το σημείο εκεί, τότε το RK μηδενίζεται παντού και μπορούμε να γράψουμε τη δύναμη με αυτή εδώ πέρα τη μορφή F του R διάνυσμα ίσον F μέτρο F του R επί R διαμέτρο R ή αλλιώς το ER μοναδίαιο. Το, έχουμε δηλαδή εδώ πέρα το όμικρον, εδώ έχουμε βάλει αν θέλετε τη μάζα ή το φορτίο μας ή κάποιο είναι το κέντρο της δύναμης. R είναι αυτό εδώ πέρα το διάνυσμα. Και το R μοναδιαίο είναι ένα μικρό διάνυσμα, R μοναδιαίο, το γράφω έτσι, ή ER όπως το γράφουμε εδώ πέρα στις σημειώσεις, το οποίο είναι ένα μοναδιαίο διάνυσμα στη διεύθυνση της, του διανύματος R. Μία κεντρική λοιπόν δύναμη είναι της μορφής F του R επί R μοναδιαίο και αν το πεδίο είναι ισότροπο, δηλαδή το ίδιο, η ίδια δύναμη σε όλες τις διευθύνσεις, τότε αυτό το F, F του R διάνυσμα που υπάρχει εδώ θα είναι F του R του μέτρου του R μόνο, θα είναι το ίδιο δηλαδή σε όλες τις κατευθύνσεις και τότε λοιπόν η δύναμή μας γράφεται με αυτή εδώ πέρα τη μορφή, δηλαδή γράφεται με τη μορφή F του R διάνυσμα ίσον F του R επί R μοναδίο ή E με δίκτυα. Αν τώρα το F του R είναι μικρότερο του μηδενός, δηλαδή η δύναμη, εδώ βλέπετε έχουμε ουσιαστικά, δείχνει αντίθετα από το R μοναδίο, δηλαδή δείχνει προς το κέντρο, τότε λέμε ότι οι κεντρικές δυνάμεις είναι ελκτικές. Ενώ όταν το F του R είναι μεγαλύτερο του μηδενός, αυτό εδώ πέρα το F του R που βρίσκεται εδώ, τότε η δύναμη είναι ομόρροπη προς το R μοναδιαίο, και έτσι λοιπόν η δύναμη που ασκείται εδώ είναι η αρχή, η δύναμη που ασκείται σε ένα σημείο εδώ, ας το πούμε P, είναι ακτινική προς τα έξω, δηλαδή είναι αποστική όταν το F του R είναι θετικό. Επομένως λοιπόν έχουμε αυτή εδώ πέρα τους ορισμούς και είμαστε τώρα έτοιμοι να δούμε κάποιες μεγαλύτερες λεπτομέρειες για αυτές τις κεντρικές δυνάμεις. Θα σβήσω λίγο εδώ. Τώρα παραδείγματα κεντρικών δυνάμεων, να πούμε για παράδειγμα οι βαρυτικές δυνάμεις, οι δυνάμεις Coulomb, τις ξέρετε όλοι, οι ενδομοριακές δυνάμεις που καμιά φορά γράφονται με αυτή εδώ πέρα τη μορφή, F του R, α διάρρη στη 13 μείον β διάρρη στην 7, οπότε αυτές έχουν ένα σημείο ισορροπίας, αν θέλετε, εμφανίζουν κάπου λόγω αυτών των δύο χώρων, οι οποίοι εμφανίζουν ένα σημείο ισορροπίας, εκεί που είναι η διαστάση του μορίου, για παράδειγμα. Άτομα σε κυβικό κρύσταλλο, επίσης, είναι αρμονικοί ταλαντωτές με σφαιρικά συμμετρικά δυναμικά. Πυρηνικές δυνάμεις, που και αυτές έχουν ένα εκθετικό, εδώ πέρα βλέπετε, πέφτουν εκθετικά με την απόσταση, αλλά έχουν και αυτές ένα σημείο ισορροπίας λόγω της ύπαρξης δύο διαφορετικών όρων, έναν ελκτικού και ενός αποστικού. Βλέπετε τον γραφό το μείον εδώ πέρα, σημαίνει ότι ο ένας όρος εδώ είναι ελκτικός και ο άλλος είναι αποστικός. Άρα κάπου εδώ πέρα αυτοί οι δύο όροι δίνουν ένα σημείο ισορροπίας όπου η δύναμη μηδενίζεται για κάποιο R και έτσι λοιπόν μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι πυρήνες είναι ευσταθείς. Δηλαδή έχουν ένα σημείο στο οποίο υπάρχει μηδενική δύναμη και όταν μετακινηθούμε από εκείνο το σημείο έχουμε μία δύναμη που μας δίνει να μας επαναφέρει στο σημείο ισορροπίας. Λοιπόν, αυτά λοιπόν για διάφορα παραδείγματα κεντρικών δυνάμεων και ορισμένες ιδιότητες των κεντρικών δυνάμεων μπορούμε να τις συνοψίσουμε ως εξής.
Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι οι κεντρικές δυνάμεις, οι κεντρικές δυνάμεις, η τροχιά ενός υλικού σημείου είναι μια επίπεδη τροχιά. Δηλαδή το υλικό σημείο κινείται επί ενός επιπέδου, το οποίο επίπεδο, όπως θα δούμε και παρακάτω, είναι ένα επίπεδο που είναι κάθετο στο διάβλημα της στροφορμής, η οποία στροφορμή διατηρείται στις κεντρικές δυνάμεις, όπως θα δούμε παρακάτω, και αφού διατηρείται η στροφορμή, τότε το επίπεδο που είναι κάθετο σε αυτή, το πεδίο της τροχιάς δηλαδή, παραμένει ένα σταθερό επίπεδο, άρα λοιπόν η τροχιά είναι επίπεδη πάνω στο επίπεδο που είναι κάθετο στην στροφορμή. Η δεύτερη ιδιότητα λοιπόν είναι επίσης ότι η στροφορμή του υλικού σημείου διατηρείται στις κεντρικές δυνάμεις, δηλαδή η στροφορμή του υλικού σημείου είναι σταθερή. Και το τρίτο, η τρίτη ιδιότητα που υπάρχει στα πεδία κεντρικών δυνάμεων είναι ότι το υλικό σημείο κινείται με τέτοιο τρόπο που το διάνυσμα που ακολουθεί το σημείο, η λεγόμενη διανυσματική ακτίνα από το όμικρον προς το υλικό σημείο, σαρώνει ίσα εμβαδά επετεδώ σε ίσους χρόνους. Δηλαδή, η εμβαδική ταχύτητα παραμένει σταθερή. Η εμβαδική ταχύτητα που σαρώνει δηλαδή το διάνυσμα που δείχνει προς το υλικό σημείο, κινούμενο υλικό σημείο υπό την επίρρεια κεντρικών δυνάμεων. Για να τα δούμε τώρα αυτά λίγο πιο αναλυτικά, αυτές τις ιδιότητες. Εδώ βλέπετε λοιπόν την περίπτωση μιας κεντρικής δυνάμεως. Εδώ έχουμε το διάνυσμα της στροφορμής. Έχουμε εδώ την ακτίνα που δείχνει από την αρχή των αξιών προς το κινούμενο υλικό σημείο. Και εδώ βλέπετε το διάνυσμα της ταχύτητας που είναι εφαπτώμενο στην καμπύλη της τροχιάς σε κάθε χρονική στιγμή. Μία πολύ βασική λοιπόν ιδιότητα αυτών των κεντρικών δυνάμεων είναι ότι η ροπή της δύναμης είναι σταθερή. Πώς προκύπτει αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να το δείξουμε και από την σχέση που βλέπετε εδώ πέρα, διότι αυτή εδώ πέρα η δύναμη F που εμφανίζεται εδώ, από τον ορισμό της κεντρικής δύναμης, αυτή η F, είναι ανάλογη του R μοναδιαίου ή αλλιώς αν θέλετε E με δείκτη R, όπως συμβολίζεται μερικές φορές, δηλαδή ενός διανύσματος που είναι κατά μήκος του R. Έτσι, ένα διάνυσμα το οποίο το διάνυμα της δύναμης είναι κάπως προς τα εδώ. Δηλαδή είναι κατά μήκος του R, του διανύσματος θέσης του σημείου. Επειδή λοιπόν το F είναι λόγω του R μοναδιαίο, εξορισμού του εξωτερικού γενομένου, το R εξωτερικός με ένα διάνυσμα που είναι συγγραμμικό με το R, δηλαδή το διάνυσμα F, θα είναι πάντοτε 0. Άρα αφού η ροπή είναι 0, από εδώ προκύπτει άμεσα ότι το DJ προς DT, δηλαδή ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής, που είναι ίσος με το G, με τη ροπή της D, με το G, θα είναι πάντοτε ίσο με το 0. Άρα λοιπόν προκύπτει άμεσα ότι η στροφορμή διατηρείται. Τώρα, η κατεύθυνση της στροφορμής, όπως θα θυμάστε το J λοιπόν, είναι ίσο με το R εξωτερικός P, είναι ένα διάνυσμα δηλαδή που είναι κάθετο και στην ταχύτητα, στην ορμή δηλαδή, αλλά και στο διάνυσμα της θέσης, με άλλα λόγια είναι κάθετο στο επίπεδο των δύο αυτών διανυσμάτων και επειδή αυτό το διάνυσμα παραμένει σταθερό και δεν αλλάζει η κατεύθυνσή του με τον χώρο, πάει να πει και το επίπεδο πάνω στο οποίο κινείται το σώμα, δηλαδή το επίπεδο των R και P, των R και της ταχύτητας ουσιαστικά, που καθορίζεται από τα R και P, είναι και αυτό ένα επίπεδο το οποίο παραμένει σταθερό στη διάρκεια της κίνησης. Επομένως λοιπόν η κίνηση του σωματιδίου περιορίζεται στο επίπεδο που περιέχει το αρχικό διάνυσμα της θέσης και της ταχύτητας. Όπου λοιπόν είναι αρχικά το επίπεδο που καθορίζεται από την ταχύτητα και την αρχική θέση,
είναι το επίπεδο το οποίο παραμένει η τροχιά σε όλες τις χρονικές στιγμές. Για να σβήσουμε λοιπόν αυτά τα σημεία εδώ. Και να πάμε στην επόμενη μας διαφάνεια. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα πολύ ωραίο διάγραμμα που δείχνει την... Εδώ είναι η αρχή των συνταγμένων ομίκρων και βλέπετε εδώ πέρα αυτή είναι η ακτίνα που δείχνει η απόσταση του... η ακτινική συνταγμένη μάλλον του κινητού μας που κινείται κατά μήκος αυτής εδώ πέρα της τροχιάς και ντεφίτα είναι η γωνία η οποία διαγράφεται από το κινητό σημείο, το υλικό σημείο, σε μια... σε ένα μικρό χρόνο ΔΤ. Μπορούμε ένα μικρό χρόνο ΔΤ, μέσα στον οποίο το θήτα μεταβάλλεται κατά ΔΘ, ενώ το R μεταβάλλεται κατά TR. Βλέπετε εδώ πέρα κατά μήκος της τροχιάς, έτσι μέσα σε χρόνο ΔΤ, άλλαξε το θήτα σε θήτα και συν ΔΘ και το R σε R συν TR. Επομένως λοιπόν, στο σημείο αυτό πρέπει να ορίσουμε τη λεγόμενη ακτινική ταχύτητα, η οποία ακτινική ταχύτητα είναι ο ρυθμός μεταβολής της ακτινικής συνδεταγμένης R, το συμβολίζουμε με R τελεία, δηλαδή το dr, προσέξτε εδώ πέρα, dr μέτρο προς dt, προσέξτε μην μπλέξετε το dr μέτρο προς dt με το dr προς dt. Το dr διάνυσμα προς dt είναι το διάνυσμα της ταχύτητας. Το dr μέτρο προς dt ή το r dot r τελεία εδώ όπως γράφεται είναι ο ρυθμός μεταβολής της ακτινικής συνδεταγμένης ή αν θέλετε είναι μία από τις συνιστώσεις της ταχύτητας. Γιατί η ταχύτητα έχει δύο συνιστώσεις. Έχει την ταχύτητα, την ακτινική συνιστώσα και τη γωνιακή συνιστώσα. Η γωνιακή της συνιστώσα που τη βλέπετε εδώ πέρα στο σχήμα αυτό είναι η r dθ. Έτσι βλέπετε εδώ πέρα το κινητό μέσα σε διήρυσε σε χρόνο, είναι ουσιαστικά αυτό το τόξο διήρυσε που έχει, είναι σαν να υποτίρυσε ενός ορθογωνίου τριγώνου και οι δύο πλευρές του είναι το dr, το ακτινικό κομμάτι, δηλαδή ακτινική μεταβολή και γωνιακή μεταβολή, r dθ. Επομένως λοιπόν, αν θέλουμε να γράψουμε την ταχύτητα μπορούμε να τη γράψουμε σαν v διάνυσμα στο επίπεδο αυτό πανταμιλώντας είναι ίσον v το μέτρο, συγγνώμη, το R τελεία έτσι επί R μοναδιαίο ή R αν θέλετε συν R θήτα τελεία επί θήτα μοναδιαίο, το θήτα μοναδιαίο είναι το διάστημα που είναι κάθετο στο R, δηλαδή πάει κάπως έτσι, θήτα μοναδιαίο. Και αυτό λοιπόν μπορεί να αποδειχθεί πολύ εύκολα. Θα να δω, μπορώ να χρησιμοποιήσω τον πίνακα εδώ. Όχι. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η σχέση εδώ μπορεί να αποδείξουμε ως εξής. Μία στοιχειώδης μετατόπιση που γράφεται σαν dr, dr διάνυσμα, όταν γραφτεί στις καρτεσιανές συνταγμένες είναι dχ επί i μοναδίο συν dψ επί J μονα 2, καλά κάνει είμαστε στον χώρο συν DZ επί K μονα 2. Όταν είμαστε όμως συν DZ επί K μονα 2, όταν είμαστε σε σφαιρικές ενταγμένες, έτσι, το DR διάνυσμα γράφεται σαν DR επί R μοναδιαίο συν R dθ που dθ είναι η πολική γωνία R dθ επί θ μοναδιαίο συν
R sin θ d φ επί φ μοναδία. Αυτές είναι σφαιρικές συνδεδαγμένες. Τώρα, αν είμαστε σε συνδεδαγμένες οι οποίες είναι πολικές όπως είναι εδώ στο σχήμα μας, έχουμε R και θ δηλαδή ουσιαστικά, τότε αυτή γράφεται σαν ίσον με dr επί r μοναδιαίο συν r d θ επί θ μοναδιαίο. Επομένως, αν διαιρέσουμε και το dtaf παντού, βλέπουμε ότι η ταχύτητα έχει ένα ακτινικό κομμάτι που αυτό εδώ πέρα είναι το VR και έχει και ένα γωνιακό κομμάτι που είναι dθ προς dt που είναι R επί θ τελεία, αυτό το Vθ. Άρα λοιπόν η ταχύτητα λοιπόν έχει δύο συνιστώσεις, μία στην ακτινική διεύθυνση και μία στην, στη γωνιακή διεύθυνση, στην αζιμουθιακή όπως λέμε διεύθυνση. Τώρα η στροφορμή εξαρτάται μόνο από το γωνιακό μέρος της ταχύτητας και αυτό μπορούμε να το αποδείξουμε ως εξής. Έχουμε λοιπόν ότι το βεδιάνισμα είναι ίσον με το R τελεία επί R μοναδιαίο συν R θήτα τελεία επί θήτα μοναδιαίο. Και αν θέλουμε λοιπόν να πάρουμε το εξωτερικό γινόμενο R εξωτερικός, R διάνισμα εξωτερικός με το V ή με το M επί V, όπως και το M εδώ, τότε εδώ, αυτός εδώ ο όρος που έχει το R μοναδιαίο δεν συνεισφέρει γιατί είναι συγγραμμικός με το R διάνισμα. Άρα αυτός ο όρος φεύγει και αυτό γίνεται ίσον με M επί R μέτρο επί R μοναδιαίο, γιατί αυτό είναι το R διάνισμα, έτσι, γιατί αυτό είναι το R διάνισμα, συν εξωτερικό γινόμενο με το R θήτα τελεία επί θήτα μοναδιαίο. Επί θήτα μοναδιαίο. Βλέπετε εδώ πέρα το R μοναδιαίο με το θήτα μοναδιαίο μας δίνει μονάδα, γιατί μας δίνει ουσιαστικά το Z μοναδιαίο, ένα διάστημα κάθετο στο επίπεδο. Αυτά λοιπόν τα δύο μας δίνουν το Z μοναδιαίο. Και έτσι λοιπόν έχουμε τη στροφορμή είναι ίση με M επί R επί Vθ που είναι το R επί θ τελεία. Εδώ θέλει, δεν θέλει εδώ τελεία προφανώς. Εδώ θέλει R σκέτο. Και επί το Z μοναδιαίο. Άρα λοιπόν βλέπετε το μέτρο της, βέβαια είναι κάθετο στο επίπεδο προφανώς, γιατί το Z μοναδιαίο είναι ένα διάλειμμα που είναι κάθετο σε αυτό το επίπεδο. Άρα λοιπόν παίρνουμε M επί R επί Vθ ως μέτρο της στροφορμής και ως διεύθυνση παίρνουμε τη διεύθυνση που είναι κάθετη στο επίπεδο το οποίο έχουμε. Επομένως λοιπόν βλέπετε ότι η στροφορμή εξαρτάται από το γωνιακό μέρος της ταχύτητας και είναι ανεξάρτητη από το ακτινικό μέρος της ταχύτητας. Γιατί προφανώς το R εξωτερικός από το ακτινικό μέρος μας δίνει ακριβώς 0. Τώρα, αυτή τη στροφορμή εδώ όπως τη βγάλαμε σε αυτό το σημείο μπορούμε να την συνδέσουμε με τη λεγόμενη εμβαδική ταχύτητα. Προσέξτε εδώ σε αυτό το σχήμα. Το εμβαδό το οποίο σαρώνει αυτή εδώ η ακτίνα, αυτό το R εδώ, μέσα σε χρόνο dt, είναι ίσον με το εμβαδόν αυτού του τριγώνου εδώ που εμφανίζεται, δηλαδή είναι ίσον με το n δεύτερον της βάσης του τριγώνου R dθ
επί το ύψος που είναι κατά προσέγγιση ίσως με το R, δηλαδή είναι πολύ μικρή γωνία, αλλά το ύψος και το R είναι περίπου το ίδιο. Άρα λοιπόν η εμβαδική ταχύτητα εμβαδών που σαρώνεται στη μονάδα του χρόνου είναι dα επί n δεύτερον r τετράγωνον επί d θήτα. Και επομένως λοιπόν ο ρυθμός σάρωσης του εμβαδού, διαιρούμε εδώ πέρα με τον dt, είναι εν δεύτερον r τετράγωνο επί θήτα τελεία, ή αλλιώς αν θέλετε, επειδή εδώ βλέπετε εμφανίστηκε η στροφορμή, το r δευτέρα θήτα τελεία ισούται με τη στροφορμή δια τη μάζα, από αυτή εδώ τη σχέση. Αυτό λοιπόν είναι ίσο με το j δια 2m, δηλαδή είναι μια σταθερή ποσότητα πάντοτε στις κεντρικές δυνάμεις. Ακριβώς είναι σταθερή επειδή συνδέεται με τη στροφορμή, της οποίας το μέτρο και η διεύθυνση βέβαια και η φορά παραμένουν σταθερές κατά τη διάρκεια της κίνησης του κινητού. Έχουμε λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι εδώ σχέση, αποδείξει ότι η εμβαδική ταχύτητα στις κεντρικές δυνάμεις παραμένει σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της κινήσεως. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είμαστε έτοιμοι να δούμε, έχουμε ήδη αποδείξει ένα σημαντικό σημείο, το οποίο, αν θυμάμαι καλά, είναι ένα κομμάτι και μέσα από τις ασκήσεις που είδε στην εργασία. Και στο σημείο αυτό να κάνω έτσι εδώ μια σύντομη επανάληψη των ενιών των διαφόρων συστημάτων συντεταγμένων. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι έχουμε τις κυλινδρικές πολικές συντεταγμένες ρο, φι, ζε. Βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει το διάνυσμα, το R διάνυσμα, αυτό είναι το R διάνυσμα, το οποίο μπορούμε να το δείξω εδώ, αυτό είναι το R διάνυσμα, τις θέσεις στον χώρο, το οποίο μπορούμε να το περιγράψουμε με στα πλαίσια διαφόρων συστημάτων συντεταγμένων. Το R διάνυσμα, για παράδειγμα, μπορούμε να το περιγράψουμε σαν R διάνυσμα ίσον χ επί I συν ψ επί J συν Z επί K, όπου τα χ, ψ, βλέπετε εδώ πέρα έχουμε το χ, το ψ και το Z σε καρτεσιανές συντεταγμένες. Αυτές λοιπόν οι καρτεσιανές, αυτό το R επίσης μπορούμε να το γράψουμε και με έναν άλλο τρόπο. Να το γράψουμε δηλαδή σαν ίσον με R μέτρων R, αυτή η απόσταση από εδώ μέχρι το σημείο που μας ενδιαφέρει, R επί R μοναδίαιο. Αυτό είναι ένας δεύτερος τρόπος που να γράψουμε το ίδιο διάνυσμα. Στις αρτήσεις των σφαιρικών συντεταγμένων. Οι οποίες ποιες είναι σφαιρικές συντεταγμένες, είναι το μέτρο του R, η γωνία θ που σχηματίζεται μεταξύ του άξονα των Z και του διανύσματος R και η γωνία φι που φαίνεται εδώ, η οποία είναι η γωνία μεταξύ της προβολής, αν θέλετε, του R στο επίπεδο χ ψ και του άξονα των χ. Και υπάρχει βέβαια και υπάρχουν και οι κυλινδρικές συντεταγμένες, οι οποίες είναι, φαίνεται εδώ στο σχήμα, είναι το ρο, δηλαδή η απόσταση από την αρχή μέχρι την προβολή του R στο επίπεδο χ ψ, αυτό είναι το ρο, και το Z, έτσι, που είναι αυτό εδώ πέρα ο άξονας. Επομένως λοιπόν σε κυλινδρικές συντεταγμένες το ίδιο διάνυσμα γράφεται σαν ρο επί ρο μοναδιαίο, δηλαδή αυτό το διάνυσμα εδώ κάτω, συν Z επί Z μοναδιαίο. Βλέπετε λοιπόν το ίδιο διάνυσμα R στα τρία συστήματα συντεταγμένων γράφεται με διαφορετικούς τρόπους στην αρτήση των συντεταγμένων του κάθε συστήματος. Είτε χ, ψ και Z, είτε R, θ και φ εδώ δεν μπαίνουν καθόλου γιατί μπαίνει μόνο το ακτινικό κομμάτι. Κανονικά εδώ θα μπορούσαμε να βάλουμε και το θ και το φ, αλλά δεν μπαίνουν διότι δεν χρειάζονται στο ορισμό του R. Και αντίστοιχα για το σε πολικές συντεταγμένες έχουμε R επί R μοναδίαιο, δηλαδή αυτό το διάνυσμα εδώ από κάτω, συν Z επί Z μοναδίαιο. Τώρα, μπορούμε να συσχετίσουμε τις συντεταγμένες μεταξύ τους, από το σχήμα αυτό προκύπτει άμεσα. Για παράδειγμα, βλέπετε το Χ, η Χ συντεταγμένη, που φαίνεται εδώ σε αυτό το σχήμα, είναι ίση με το ρο των
των κυλιδρικών συνταγμένων, των πολικών συνταγμένων, κυλιδρικών συνταγμένων, επί το κοσάιν της γωνίας φ. Βλέπετε αυτό το ορθογώνιο τρίγωνο, το ρο επί κοσάιν φ μας δίνει το χ, και ταυτόχρονα το ρο αυτό μπορεί να προκύπτει σαν το μέτρο του R επί το ημίτονο της γωνίας θ σε αυτό το τρίγωνο. Επομένως λοιπόν το χ γράφεται με δύο τρόπους, είτε σαν R, σαν ρο cos θ, cos φ σε πολικές συνταγμένες, ή σαν R sin θ cos φ σε συνταγμένες σφαιρικές. Ομοίως για το ψ, που είναι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι που βλέπετε σε αυτό το τρίγωνο, μπορεί να το γραφτεί σαν, είτε σαν ρο ζάιν φ, είτε το ρο το γράφουμε σαν r ζάιν θ από αυτό εδώ πέρα το τρίγωνο, r ζάιν θ και επί ζάιν φ, και επομένως έχουμε το ψ να γράφεται με έναν άλλο τρόπο σε σφαιρικές και κυλιδρικές συνταγμένες. Τέλος, όσον αφορά το z είναι ακριβώς το ίδιο και στις κυλιδρικές συνταγμένες και στις καρτεσιανές, και στις σφαιρικές συνταγμένες γράφεται σαν R cos θ. Αυτές οι σχέσεις κανονικά πρέπει να τις δείτε μόνοι σας για να τις καταλάβετε σε βάθος, γιατί αυτό το σχήμα είναι πάρα πολύ όμορφο, διότι σας δείχνει παραστατικότατα πώς ορίζονται οι συνταγμένες σφαιρικές και πολυκυλινδρικές και πολικές. Τώρα, η σχέση μεταξύ κυλιδρικών και πολικών και κυλιδρικών και σφαιρικών συνταγμένων, από το σχήμα αυτό προκύπτει άμεσα, ότι έχουμε το φ είναι ίσο με το φ, είναι το ίδιο και στις πολικές και στις κυλιδρικές, δηλαδή αυτή εδώ πέρα η γωνία φ, εδώ είναι η ίδια. Το ρο, που βλέπετε εδώ πέρα, είναι ίσο με το r sin θ, προφανώς από αυτό το τρίγωνο εδώ πέρα προκύπτει, το ορθογώνιο τρίγωνο, και το Z είναι R cos θ, ομοίως προκύπτει και αυτό αν φέρουμε την προβολή του R διανύσματος προς τον άξονα των Z. Βλέπετε εδώ πέρα αυτό το, αν φέρω εδώ το πείτε προβολή, βλέπετε το Z εδώ προκύπτει αμέσως σαν R cos θ σε αυτό το τρίγωνο. Φέρω το cos θ από το R και βρίσκω το Z των καρτεσιανών και των κυλιδρικών συνταγμένων πάρα πολύ εύκολα μέσω του θ. Αυτές λοιπόν οι σχέσεις, αυτές οι συνταγμένες είναι ορθογώνιες. Τι σημαίνει ότι είναι ορθογώνιες οι συνταγμένες? Σημαίνει ότι βασίζονται σε μοναδιαία διανύσματα τα οποία είναι ορθογώνια μεταξύ τους και τα οποία μας δίνουν τη στοιχειώδη μετατόπιση. Συγκεκριμένα, αν πάρω εδώ πέρα, αν κουνήσω λίγο αυτό το διάνυσμα κατά ένα dr, ας πούμε ότι το πάω σε κάποιο άλλο σημείο dr εδώ, το μετατοπίζω λίγο, αυτό το διάνυσμα μετατόπισης μπορώ να το εκφράσω στην αρτήση των τριών θεμελιωδών μοναδίων διανυσμάτων του κάθε συστήματος, των καρτεσιανών, των σφαιρικών και των κυλιντρικών. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβετε πώς εκφράζεται αυτό το dr στην αρτήση των μοναδίων διανυσμάτων κάθε συστήματος. Για να δούμε λοιπόν δύο λόγια, ποια είναι αυτά τα μοναδία διανύσματα των καρτεσιανών, σφαιρικών και κυλιδρικών συνταγμένων. Για τις σφαιρικές έχουμε το Z μοναδίο που είναι προς τα εδώ, ή αν θέλετε K, το Χ μοναδίο που είναι προς τα εδώ, ή I μοναδίο αν θέλετε, και Ψ μοναδίο που είναι προς τα εδώ, ένα μονοδιάγραμμα στη διεύθυνση της συνταγμένης ψ, που είναι προς τα γιάρα, έχουμε τα χ, ψ και z, και το dr σε αυτές τις συνταγμένες γράφεται σαν dχ επί χ μοναδιαίο ή επί i μοναδιαίο, συν dψ επί ψ μοναδιαίο ή επί j μοναδιαίο, συν dz επί z μοναδιαίο ή επί k μοναδιαίο. Άρα λοιπόν ένα διάνυσμα dr κάπου στο χώρο πάντοτε θα έχει τρεις τέτοιου είδους στοιχειώδεις μεταβολές. Τώρα πώς εκφράζουμε το ίδιο dr αν θέλουμε στα μοναδία διανύματα των, για παράδειγμα, σφαιρικών συνταγμένων.
Πρώτα απ' όλα να δούμε ποια είναι αυτά τα μοναδία διανύσματα στις σφαιρικές διαταγμένες. Εδώ έχουμε τρία διανύσματα, τα οποία θα τα σχεδιάσω τώρα αμέσως. Το πρώτο διάνυσμα είναι το ακτινικό διάνυσμα, ένα διάνυσμα σε αυτή τη διεύθυνση που το ονομάζουμε R μοναδιαίο. Είναι στην ακτινική διεύθυνση. Το δεύτερο διάνυσμα είναι κάθετο σε αυτό και είναι στη διεύθυνση που μεγαλώνει η γωνία θ, δηλαδή πάει κάπως έτσι αν θέλετε, το θ μοναδιαίο. Είναι εκεί που μεγαλώνει η γωνία θ. Και το τρίτο διάνυσμα είναι πάνω στο επίπεδο χ ψ και είναι στη διεύθυνση που μεγαλώνει το φ μοναδιαίο. Το ζωγράφιζα κάπως έτσι, δυσκολεύομαι να το δείξω, αλλά πάντως φανταστείτε ότι είναι πάνω στο επίπεδο χ ψ και είναι, είναι κάθετο στο ρο, σε αυτό το διάνυσμα ρο που είναι η προβολή του R πάνω στο χ ψ και έχει τη διεύθυνση, αν το φτιάξω δηλαδή εδώ θα πηγαίνει κάπως έτσι ας πούμε, που είναι κάθετο και στο R μοναδιαίο και στο φ και στο θ μοναδιαίο και κάπως είναι σε αυτή τη διεύθυνση. Τώρα μπορούμε να δείξουμε σχετικώς εύκολα το dr διάνυσμα. Γράφεται σαν dr, δηλαδή πόσο κινούμαστε στην ακτινική συνταγμένη επί r μοναδιαίο, συν r d θ, δηλαδή πόσο μεταβάλλω το θ επί θ μοναδιαίο, συν r ζάιν θ επί δφ και επί φ μοναδιαίου. Δηλαδή μια στοιχειώδης μετατόπιση dr διάνυσμα μπορεί να αναλυθεί στα τρία μοναδία των σφαιρικών συνταγμένων με αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι μια θεμελιώδη σχέση των συνταγμένων και πρέπει να την γνωρίζει κανείς πολύ καλά, γιατί χρειάζεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις και ιδίως στον υπολογισμό κάποιων επικαμπύλινων οχυρωμάτων που έχουν να κάνουν με το έργο, με το F επί dr διάνυσμα. Αυτό το dr διάνυσμα εμφανίζεται πάρα πολύ στα επικαμπύλια ολοκληρώματα και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς αναλύεται στην αρτήση των μοναδίων διανυσμάτων σε κάθε σύστημα συνδεταγμένο. Κατά αντιστοιχεία μπορούμε να αναπτύξουμε και το dr και στα μοναδία διανύσματα των κυλινδρικών συνδεταγμένων. Για να δούμε ποια είναι αυτά, θα σβήσω λίγο εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε τα μοναδία των κυλινδρικών συνταγμένων. Να σβήσω και το τελευταίο κομμάτι εδώ. Τα μοναδία των κυλινδρικών συνταγμένων είναι τα εξής. Προσέξτε, υπάρχουν και συνταγμένες αντίστοιχες. Είναι το Z μοναδιαίο, που είναι το ίδιο με τον καρτεσιανό. Βλέπετε, πάει προς τα εδώ. Και υπάρχει το ρο μοναδιαίο. Βλέπετε, το ρο είναι η δεύτερη συνταγμένη των κυλινδρικών, το οποίο δείχνει σε αυτή τη διεύθυνση του ρο. Ρο μοναδιαίο, κατά μοναδιάζουμε μονάδα, και το φ μοναδιαίο που είναι κάθετο στο ρο μοναδιαίο, όπως και το προηγούμενο φ μοναδιαίο, το ίδιο ακριβώς, και δείχνει κατά μήκος της αύξησης της συνταγμένης φ. Επομένως λοιπόν, με βάση αυτά τα μοναδία διανύσματα, μπορούμε τώρα να ξαναγράψουμε το dr διάνυσμα σε κυλινδρικές συνταγμένες ως εξής, να το γράψουμε σαν d ρο επί ρο μοναδιαίο, συν ρο δφ, δηλαδή αυτό το τοξάκι εδώ που κάνει καθώς μεγαλώνει το ρο δφ, επί φ μοναδιαίο, συν δζ επί z μοναδιαίο. Και βλέπετε λοιπόν έχουμε αναπτύξει το dr τώρα ως προς τα τρία μοναδία διανύματα των κυλινδρικών συνταγμένων. Αυτές λοιπόν οι τρεις εκφράσεις του dr, οι εκφράσεις σε καρτεσιανές, δηλαδή δχ επί χ μοναδίο, συν δψ επί ψ μοναδίο, συν δζ επί ζ μοναδίο, σε κυλινδρικές συναρτήσεις του R μοναδίο, θ μοναδίο και φ μοναδίο και σε κυλινδρικές συναρτήσεις του ρο μοναδίο, φ μοναδίο και ζ μοναδίο, είναι πάρα πολύ σημαντικές σχέσεις που θα πρέπει να τις ξέρετε καλά για να μπορείτε να καταλάβετε οτιδήποτε έχει να κάνει με διανυσματική ανάλυση και με διανυσματικό λογισμό, δηλαδή ουσιαστικά όλη η φυσική στην πραγματικότητα έχει να κάνει, σχεδόν όλη η φυσική και ο ηλεκτρομαγνητισμός και η κλασική μηχανική έχουν να κάνουν με διανύσματα στον χώρο
δυνάμεις κλπ. Οι οποίες εκφράζονται αναλόγως με την περίπτωση σε κυλινδρικές, σφαιρικές ή καρτεσιανές συντεταγμένες. Στο σημείο αυτό λοιπόν θα κάνω μια στάση να ρωτήσω αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτή η σελίδα, να ρωτήσω αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τα συστήματα συντεταγμένα. Έχω κάποιες ερωτήσεις, κάποια σχόλια. Δεν ακούω κάτι, επομένως λοιπόν θα σβήσω λίγο εδώ και θα περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Το οποίο είναι όταν λέμε εδώ είναι ορθογώνιες, εννοούμε ότι τα τρία μοναδία διανύσματα είναι ορθογώνια μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει σε όλες τις περιπτώσεις, δηλαδή τα τρία ορθογώνια που ανέφερα προηγουμένως έχουν ορθή γωνία το ένα με το άλλο. Πρέπει να διευκρινίσω τι σημαίνει ορθογώνιες συντεταγμένες. Με βάση λοιπόν αυτά που είπα και προηγουμένως, προκύπτει ότι το βέρο, αν έχουμε ταχύτητα, από εδώ επειδή έχουμε το, ας πούμε πάρουμε τις κυλινδρικές συνταγμένες, θυμάστε ότι είπαμε ότι το dr διάνυμα σε αυτή την περίπτωση είναι ίσο με d ρο επί ρο μοναδιαίο, έτσι, συν ρο δε φι επί φι μοναδιαίο, συν z, συν dz επί z μοναδιαίο. Αν διαιρέσουμε τώρα με τον dtaf όλες αυτές τις σχέσεις, dr dt, θα πάρουμε dr dt εδώ πέρα, dφ dt εδώ και dz dt εδώ. Και αυτό εδώ πέρα το κομμάτι βλέπετε, το d ρο dt, γράφεται και σαν ρο τελεία και είναι η συνισώσεις της ταχύτητας, βλέπετε, στη διεύθυνση του διανύματος ρο. Άρα λοιπόν το V με δίκτυο ρο, το ακτινικό σε κυλινδρικές συνταγμένες, γράφεται σαν ρο τελεία, δηλαδή d ρο dt. Αυτός εδώ ο όρος. Εδώ βλέπετε το αζημουθιακό κομμάτι, η αζημουθιακή συνισώσεις ταχύτητας είναι ρο δε φι δε τε, βλέπετε φι μοναδιαίο. Άρα αυτό είναι το V φι εδώ το κομμάτι, αυτό γιατί είναι η συνισώσεις διεύθυνση φι, γράφεται σαν ρο επί φι τελεία, δηλαδή ρο δε φι δε τε. Και αντίστοιχα το VZ γράφεται σαν Z τελεία, όπου βλέπετε εδώ πέρα είναι DZ DT επί Z μοναδίου. Αυτή είναι λοιπόν η Z συνιστόση της ταχύτητας και γράφεται σαν VZ ίσον Z τελεία. Αυτές λοιπόν οι τρεις εδώ που γράφονται είναι οι τρεις συνιστώσεις της ταχύτητας στο σύστημα των κυλινδρικών συνδεταγμένων. Ένα πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, πρέπει να το καταλάβετε και να το αποδεικνύετε κιόλα, όπως ακριβώς το απέδειξα κι εγώ. Κατά αντιστοιχεία, οι τρεις συνιστώσεις ταχύτητας στις καρτεσιανές συνταγμένες προκύπτουν αν γράψουμε το διάνυσμα dr σε σφαιρικές συνταγμένες. dr λοιπόν, όπως είπαμε, γράφεται σαν dr επί r μοναδιαίο συν r dθ επί θήτα μοναδιαίο, συν r ζάιν θήτα δε φι επί φι μοναδιαίο. Αυτές λοιπόν είναι οι τρεις συνιστώσεις του dr διανύσματος σε καρτεσιανές. Διαιρώ με dt όλους τους όρους και εδώ και παίρνω τις τρεις συνιστώσεις της ταχύτητας σε σφαιρικές συνταγμένες. Αυτή είναι η ακτινική συνιστόσα, η R συνιστόσα ταχύτητα, δηλαδή βλέπετε είναι DRDT, να το δω πέρα, VR ίσον R dot. Η Vθ συνιστόσα είναι R dθ dt, βλέπετε πάει επί θ μοναδιαίο, αυτό έχουμε εδώ πέρα το R επί θ μοναδιαίο. Και η Φ συνιστόσα είναι R ζάιν θ dφ dt, δηλαδή R ζάιν θ επί φ τελεία, και βλέπετε εδώ πέρα έχουμε την Φ συνιστόσα, τη συνιστόσα ταχύτητα στη διεύθυνση του Φ μοναδιαίου. Βλέπετε εδώ πέρα, αυτό προβλέπουμε το φ μοναδίου, αλλά είναι η φύση μισθώσης ταχύτητας. Βλέπετε εδώ πέρα πόσο εύκολα μπορέσαμε από το dr
γραμμένο σε σφαιρικές συνταγμένες, να βρούμε κατευθείαν τις τρεις συνιστώσεις ταχύτητας σε σφαιρικές συνταγμένες. Γι' αυτό λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβετε πώς αναπτύσσεται το DR στα μοναδία διαλύματα των τριών συστημάτων συνταγμένων. Εδώ λοιπόν θα σβήσουμε πάλι. Και θα περάσουμε να δούμε ένα παράδειγμα ενός συστήματος σε σφαιρικές συνταγμένες, το σύστημα που λέγεται σφαιρικός ισοτροπικός αρμονικός θελαντωτής. Ας θεωρήσουμε λοιπόν ένα σωμάτιο που κινείται υπό την επίδραση μιας κεντρικής δύναμης F ίσον K επί R, που άρα εδώ πέρα είναι διάνυσμα. Αυτό που βλέπετε, αυτό που είναι με σκούρα εδώ, εννοούμε F διάνυσμα. Προσοχή λοιπόν εδώ πέρα, στις σημειώσεις αυτές που διαφάνειες αυτές που βλέπετε, το διάνυσμα δεν γράφεται ξεκάθαρα, αλλά ό,τι είναι πιο σκούρο, γράφεται εννοούμε ότι είναι διάνυσμα. Τώρα, η αντίστοιχη εξίσωση κίνησης, που αντιστοιχεί σε αυτό εδώ πέρα τον αρμονικό ταλαντωτή, είναι M d δευτέρας R dt τετράγωνο, R διάνυσμα εδώ προσοχή, ίσον με το F που είναι ίσον με F διάνυσμα, ίσον με μείον K επί R διάνυσμα, που αυτή είναι η δύναμη. Επομένως λοιπόν, αυτή την εξίσωση τώρα μπορούμε να τη σπάσουμε, που είναι διανυσματική, να τη σπάσουμε σε τρεις συνιστώσεις. Είναι η M επί χ δύο τελείες, δεύτερη παράγοντα, δηλαδή χρονική, συν K επί χ, M ψ δύο τελείες συν K επί ψ και M Z δύο τελείες συν K επί Z. Και τώρα λοιπόν βλέπετε ότι αυτές είναι τρεις ανεξάρτητες διαφορετικές εξίσωσεις μεταξύ τους. Έχουμε ανεξαρτησία δηλαδή κινήσεων. Και ο ταλαντής αυτός λέγεται ισοτροπικός, γιατί όλες του οι διευθύνσεις είναι ισοδύναμες. Πρέπει λοιπόν να λύσουμε τώρα αυτές τις τρεις διαφορετικές εξισώσεις, ή τέλος πάντων τουλάχιστον μία από αυτές, γιατί οι άλλες δύο είναι ουσιαστικά ταυτόσιμες, για να μελετήσουμε. Ναι, βεβαίως, ναι. Θα ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Αν, παράδειγμα, στη μία από τις τρεις εξισώσεις, στη μία συνιστώσα, παράδειγμα, στην ψ, είχαμε δύο κάπα, ακριβώς, δεν θα ήταν διαφορετικό, θα ήταν, θα ήταν ανεξάρτητες οι κινήσεις, τρεις ανεξάρτητες, αλλά δεν θα ήταν ισοτροπικός. Δεν θα είχαμε, δηλαδή, την ίδια δύναμη σε όλες τις διευθύνσεις. Άλλη κάποια ερώτηση, ναι, τίποτε. Εντάξει. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς θα μελετήσουμε πλέον αυτές τις εξισώσεις. Έχουμε λοιπόν την λύση αυτών των τριών διαφορικών εξισώσεων, οι οποίες είναι, όπως ξέρετε, αρμονικές συναρτήσεις, δηλαδή ημίτονα και συνημίτονα του χρόνου, και έχουν την ίδια συναρτησιακή μορφή και οι τρεις. Βέβαια δεν είναι ακριβώς, δεν θα βάλουμε εδώ πέρα τις ίδιες σταθερές, αλλά εν γέννη έχουν την ίδια συναρτησιακή μορφή και μπορούν να γραφτούν σαν σε με δείκτη όπου σε με δείκτη είναι μία αυθαίρετη σταθερά, επί κοσάιν ωμέγα τ, συν δ με δείκτη χ, επί ζάιν ωμέγα τ. Εδώ βλέπετε, επειδή είναι μία δεύτερη τάξη διαφορετική εξίσωση, υπάρχουν και δύο αυθαίρετες σταθερές στη γενική λύση, οι οποίες αυθαίρετες σταθερές καθορίζονται και προκύπτουν από τις δύο αρχικές συνθήκες που χρειαζόμαστε για την λύση αυτής της διαφορετικής εξίσωσης. Για παράδειγμα, μπορεί να μας δώσουν την αρχική θέση και την αρχική ταχύτητα. Ή να μας δώσουν, για παράδειγμα, τη θέση σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές. Ή την ταχύτητα σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές. Πρέπει να μας δώσουν όμως οπωσδήποτε δύο πληροφορίες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν
για την έβριση αυτών των δύο σταθερών. Και παρατηρούμε εδώ πέρα επίσης ότι εμφανίζεται μέσα αυτή εδώ η σταθερά το ωμέγα, η οποία προκύπτει πολύ εύκολα ότι σχετίζεται με τα K και M μέσω της σχέσης ωμέγα τετράγωνο ίσον K δια M, γιατί τελικώς θα έχουμε μια, για παράδειγμα για τη χ συνδεδεγμένη, θα έχουμε χ τετράγωνο, χ δύο τελείες, ίσον μείον ωμέγα τετράγωνο επί χ, γιατί αν φέρουμε το M από εδώ διαγωνίως από κάτω, θα γίνει K δια M επί χ, και αυτή μπορεί να λυθεί με δοκιμαστική λύση χ του τ, ίσον A στην αΤ, κάποια σταθερά α, ξέρω, οπότε θα βρούμε μετά δύο λύσεις για το α, μηγαδικές βέβαια. Το α θα είναι, το α θα είναι ίσον με συν πλην I επί ω, και επειδή είναι A στην I ω τ, αυτό είναι ίσον με άθροισμα ημιτών και συνημιτών, είναι αρμονική συνάρτηση. Μπορούμε και να δοκιμάσουμε και κατευθείαν μια αρμονική συνάρτηση, να την καθίσετε δηλαδή εδώ και να αποδείξετε ότι αυτό είναι λύση αυτής της διαφορικής. Τώρα, αυτές οι λύσεις, οι τρεις αυτές λύσεις για τα χ, ψ και ζ, μπορούμε να γραφτούν με διανυσματική μορφή ως R διάνυσμα, ίσον με το σε διάνυσμα, που το σε έχει τρεις συνιστώσεις σε με δείκτη χ, σε με δείκτη ψ, σε με δείκτη ζ, και ο μείον τον δ έχει τρεις συνιστώσεις δ, χ, δ, ψ, δ, ζ, και να γραφτεί έτσι με διανυσματική μορφή η γενική λύση για το R. Εδώ βλέπετε έχουμε έξι ουσιαστικά αυθαίρετες σταθερές και χρειαζόμαστε έξι συνθήκες, αρχικές εν γέννη ή οποιασδήποτε άλλες συνθήκες, για να υπολογίσουμε αυτές τις έξι συνιστώσεις. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να μας δώσουν την αρχική θέση, που είναι τρεις αριθμοί, τρεις συνδεδεγμένες, και την αρχική ταχύτητα, και τότε, αν μας τα δίνουν αυτά, θα μπορούσαμε κατευθείαν, για να το κάνουμε κιόλα, να βρούμε αυτές τις αφαίρετες σταθερές σε και δε. Ας πούμε, για παράδειγμα, ότι μας δίνουν το R0, σημαίνει ότι για R με το 0, το, αν βάλουμε εδώ πέρα T με το 0, αυτός ο όρος φεύγει, γιατί είναι η μήτωνα του μηδενός κασκάδι 0, και θα μας έμενε R του T με το 0, ίσον σε επί cosine 0 σε διάνυσμα, που μας κάνει, προφανώς το cosine μας κάνει 0, άρα θα μας έμενε το σε διάνυσμα. Άρα, από εδώ βγαίνει αμέσως ότι το σε διάνυσμα ίσο με το R0, δηλαδή το R του T ίσο με το 0. Ομοίως, αν υπολογίσουμε για παράδειγμα την ταχύτητα, την αρχική ταχύτητα, παραγωγίζοντας αυτό το R, παίρνουμε ότι α τελεία, α διάνυσμα τελεία, είναι ίσον με σε διάνυσμα ωμέγα ζάιν ωμέγα τ, με ένα μείον εδώ πίσω, συν δ διάνυσμα ωμέγα επί κοσάιν ωμέγα τ, και αν βάλουμε, εδώ το α τελεία προσοχή, έτσι, αν βάλουμε τ ίσον με το 0, αυτός ο όρος θα φύγει και θα μας μείνει ότι αυτό είναι ίσον με d ωμέγα, d επί ωμέγα, και το cosine ωμέγα t δίνει μονάδα, αυτό είναι μονάδα. Τώρα έχουμε v0, ίσον με το v0, άρα v0 ίσον d επί ωμέγα, άρα το d διάνυσμα είναι ίσον v0 δια ωμέγα. Άρα λοιπόν να μας δώσουν το v0 και το r0, δηλαδή είναι αρχική θέση, αρχική ταχύτητα, εμείς κατευθείαν περνάμε και υπολογίζουμε τις δύο αυτές αυθαίρετες, διανυσματικές όμως σταθερές, στην αρτήση του V0 και του R0. Τώρα, επειδή εδώ έχουμε και μία κεντρική δύναμη, ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Το D, αφού είναι διάνυσμα, δεν έπρεπε να ισχύει με V0 για ωμέγα με κάποια ποσότητα διανύσματος, δηλαδή με, αλλά εδώ, με κάποιο εδώ μοναδιαίο. Υπάρχει αυτό το μοναδιαίο. Γιατί, δηλαδή λέμε D ισούται V0 για ωμέγα. Το D είναι διάνυσμα και το V0 είναι διάνυσμα. Άρα έχουμε ισότητα δύο διανυσμάτων. Βέβαια διαιρούνται με μία βαθμωτή ποσότητα το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας,
αλλά διατηρούν και τα δύο τον διασυμματικό τους χαράκτη. Αυτό είναι διάνυσμα και αυτό είναι διάνυσμα. Επομένως λοιπόν δεν υπάρχει κάποια αντίφαση εδώ. Όταν παραγωγήσουμε αυτή τη σχέση εδώ πάνω, πάρουμε ένα R τελεία εδώ πέρα που μας κάνει ταχύτητα αυτός, και βάζουμε τέσιο με το 0, αυτός ο όρος θα φύγει γιατί θα είναι ζάιν ωμέγα τε. Έτσι και θα μας μείνει μόνο αυτός ο όρος που θα κατεβάσει και ένα ωμέγα από εδώ, λόγω του ότι παραγωγίζουμε το ημίτον ωμέγα τε όταν παραγωγίζουμε. Δεν κατάλαβα την ερώτηση, είναι ξεκάθαρη για λοιπόν, υπά... Ναι. Ναι, το κατάλαβα. Είναι το V0 που ακριβώς. Είναι και αυτό είναι τιμή του διανύσματος με τις ενταγμένες που έχει. Είναι διάνυσμα και αυτό, αλλά είναι και το έχει τιμή. Το μέγα είναι βαθμό, το μέτρο της γονεϊκής ταχύτητας. Εντάξει. Άλλη καμία ερώτηση? Ωραία, επομένως βλέπουμε λοιπόν ότι τα σε και δε είναι δύο διανύσματα τα οποία είναι στο ίδιο επίπεδο με το επίπεδο της αρχικής θέσης και της αρχικής ταχύτητας. Άρα λοιπόν, αυτά τα σε και δε που βλέπετε εδώ πέρα, καθορίζουν και το επίπεδο του R σε κάθε χρονική στιγμή, όχι μόνο στην αρχική χρονική στιγμή. Και επομένως λοιπόν, αφού τα σε και δε είναι στο ίδιο επίπεδο με τα V0 και R0, αυτό σημαίνει ότι το R διάνυσμα που είναι, κινείται πάντα στο επίπεδο των σε και δε θα κινείται πάντα στο ίδιο επίπεδο με τα V0 και R0, όπως περιμένουμε άλλωστε, γιατί είδαμε και προηγουμένως ότι σε κεντρικές δυνάμεις η τροχιά είναι πάντα σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, δεν αλλάζει, δεν κινείται στο χώρο, αλλά κινείται πάντα σε ένα επίπεδο. Και έτσι λοιπόν, αυτό το επίπεδο μάλιστα είναι το επίπεδο που είναι κάθετο στη στροφορμή. Έτσι, γιατί η στροφορμή αρχικά είναι J0 είναι ίσον R0 διάνυσμα εξωτερικός M επί V0 διάνυσμα, αλλά αυτό το J επί 0 επειδή διατηρείται είναι το ίδιο J σε κάθε χρονική στιγμή. Άρα λοιπόν και η τροχιά είναι αναγκασμένη να είναι κάθετη στο J. Άρα άλλος ένας τρόπος να δούμε ότι είναι σε ένα επίπεδο είναι να πούμε ότι επειδή το J διατηρείται και η τροχιά είναι κάθετη στο επίπεδο του J, αναγκαστικά και η τροχιά θα είναι πάντα στο ίδιο επίπεδο. Ωραία, πάμε λοιπόν τώρα να, αφού κατανοήσαμε αυτό το κομμάτι, θα περάσουμε λοιπόν τώρα να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά τον αρμοκοταδότη, αν και δεν έχουμε ουσιαστικά να πούμε και πολλά περαιτέρω. Αυτό ήταν λίγο πολύ το... Δεν πρόκειται να μπω σε λεπτομέρεια με τον αρμοκοταδότη περαιτέρω, γιατί ουσιαστικά καλύψαμε όλα τα σημεία που θέλαμε να καλύψουμε. Απλώς να πω δύο λόγια ακόμα, ότι ο αρμονικός θαλαντοτής έχει αυτή εδώ πέρα την στροφορμή, M επί R εξωτερικό γινόμενο με το R με ταχύτητα, και επειδή αυτά τα δύο διανύσματα είναι, αυτό είναι ανάλογο του σε εξωτερικό σε πι ντε, και παίρνουμε αυτή εδώ πέρα τη σχέση με όπως είπα και προηγουμένως. Τώρα η δυναμική ενέργεια έτσι είναι, προκύπτει από την απέτηση η δύναμη F που βγάλαμε να είναι ίσον με μείον την κλίση του V, έτσι. Και αν θέλουμε να συμβαίνει αυτό, μπορούμε να δούμε πολύ εύκολα ότι με αυτή εδώ πέρα την συνάρτηση V παίρνουμε την δύναμη σε κάθε κατεύθυνση. Για παράδειγμα εδώ πέρα, αν πάρουμε την κλίση του V αυτής εδώ πέρα της ποσότητας σε κατευθυνσεις ενταγμένες, θα δούμε ότι αυτή είναι ίση με κλίση του V, είναι ίσον με dV dH επί χ μοναδίαιο, συν dv dψ ψ μοναδίαιο, συν dv dz επί z μοναδίαιο. Και βλέπετε, αν παραγωγήσετε αυτό εδώ πέρα ως προς χ, ως προς χ συνταγμή, θα πάρετε ότι αυτός εδώ ο όρος είναι k, με το βάζουμε και ένα μείον εδώ, μείον παντού, εδώ, θα πάρετε ότι ο πρώτος όρος είναι τίποτα άλλο παρά μείον k επί χ, μείον k επί χ μοναδίαιο.
Και ο μείον για του άλλου δύο όρου θα πάρετε ένα μείον και επί ψ επί ψ μοναδίο και μείον και επί ζ επί ζ μοναδίο. Άρα λοιπόν πράγματι αυτή εδώ η ποσότητα μας δίνει τη δύναμη F ως μείον την κλίση του V. Και συνιστώ να το κάνετε και μόνοι σας αναλυτικά ως πράξη, έτσι να πατήσετε λίγο το pause εδώ και να κάνετε λίγο, να το αποδείξετε λίγο αναλυτικά, πανεύκολο, ήδη το απέδειξα ουσιαστικά, απλώς να το κάνετε και μόνοι σας για να το εμπεδώσετε λίγο καλύτερα. Σβήνω λοιπόν αυτό το κομμάτι εδώ. Επομένως λοιπόν με βάση αυτές τις δύο προϋποθέσεις ισχύουν δύο νόμοι διατήρησης. Ο πρώτος νόμος διατήρησης είναι ο νόμος διατήρησης της ενέργειας που βλέπετε ακριβώς εδώ. Είναι η διατήρηση της ενέργειας. Μας λέει εν δεύτερον mr τελεία τετράγωνο συν v του r, όπου v του r είναι η δυναμική ενέργεια, δηλαδή κινητική στην δυναμική ενέργεια, μας κάνει την πολική ενέργεια που παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της κινήσεως. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος νόμος διατήρησης. Και ο δεύτερος νόμος διατήρησης είναι ο νόμος διατήρησης της στροφορμής, ο οποίος μας λέει ότι η στροφορμή παραμένει σταθερή στις κεντρικές δυνάμεις και ο λόγος βεβαίως είναι ότι οι κεντρικές δυνάμεις, στις κεντρικές δυνάμεις η ροπή της δυνάμεως ως προς την αρχή των συνδεδεμένων, δηλαδή προς το κέντρο της κεντρικής δυνάμεως, είναι 0. Όταν λοιπόν η ροπή της δυνάμεως είναι 0, πάντοτε η στροφορμή διατηρείται. Και έτσι έχουμε αυτή εδώ πέρα την σχέση που βλέπετε εδώ. MR εξωτερικός επί R τελεία, διαρτητή δηλαδή, είναι ίσον με μια σταθερά. Τώρα, ο νόμος διατήρησης της στροφορμής συνεπάγεται ότι και η κίνηση φυσικά, όπως έχουμε ξαναπεί και προηγουμένως, περιορίζεται σε ένα επίπεδο. Και αν κάνουμε χρήση των πολικών συνδεταγμένων R και θ, όπως είπα και προηγουμένως, τότε βεβαίως σε αυτό το επίπεδο που γίνεται κίνηση, η ταχύτητα R dot τετράγωνο, αυτή εδώ πέρα δηλαδή η ολική ταχύτητα, γράφεται, έχει δύο συνιστώσεις, την ακτινική συνιστώσα που είναι το R τελεία συν τετράγωνο και τη γωνιακή συνιστώσα που είναι το R θήτα τελεία τετράγωνο, όπως είδαμε και προηγουμένως. Και έτσι μπορεί να γράψουμε αυτό το ταχύτητα ως άθροισμα των τετραγώνων των δύο αυτών συνιστώσεων. Συν βεβαίως την τη δυναμική ενέργεια, V του R μας δίνουν την ολική ενέργεια ε. Συνδυάζομαι τώρα τη διατήρηση ενέργειας με τη διατήρηση της στροφορμής και μάλιστα εδώ γράφω τη διατήρηση του μέτρου της στροφορμής, η οποία είναι M, R τετράγωνο, θήτα τελεία, ίσον με το J. Και θα ρωτήσει κάποιος φοιτητής ενδεχομένως, γιατί αυτή εδώ η σχέση που γράφουμε εδώ προκύπτει και συνεπάγεται αυτή τη σχέση κάτω. Χρειάζεται μία απόδειξη. Δεν είναι προφανές ότι ισχύει αυτή. Θα κάνουμε λοιπόν τώρα αμέσως την απόδειξη αυτής εδώ της σχέσης. Ξεκινάμε λοιπόν με τον ορισμό της στροφορμής ως J ίσον R εξωτερικός MR διάνυσμα τελεία. Και το αρδιάνισμα τελεία, θυμόμαστε, αρδιάνισμα τελεία, σε πολικές συνδεταγμένες γράφεται σαν ίσον R τελεία χωρίς διάνισμα, το μέτρο DRDT δηλαδή, επί R μοναδιαίο, συν R DθDT, δηλαδή Rθ τελεία, επί Θ μοναδιαίο. Παίρνουμε λοιπόν αυτή την έκφραση και την αντικαθιστούμε ακριβώς εδώ κάτω. Και παρατηρούμε ότι ο πρώτος όρος, επειδή είναι ανάλογος του R μοναδιαίου, είναι στη διεύθυνση του R διανύσματος, άρα θα έχουμε R διάνυσμα εξωτερικός με κάτι που είναι το R μοναδιαίο. Αυτός λοιπόν ο όρος εκεί δεν συνεισφέρει, γιατί το εξωτερικό γινόμενο R διάνυσμα εξωτερικός με κάποιο άλλο διάνυσμα που είναι στην ίδια διεύθυνση, δηλαδή στο R μοναδιαίο, μας δίνει 0.
Ο μόνος όρος ο οποίος συνεισφέρει είναι αυτός εδώ, ο δεύτερος όρος, διότι το θήτα μοναδιαίο είναι κάθετο με το R διάνυσμα εδώ. Και έτσι λοιπόν έχουμε R διάνυσμα εξωτερικό θήτα μοναδιαίο, είναι κάθετα τα δύο αυτά διανύσματα. Άρα το μέτρο του εξωτερικού γινωμένου σε κάθετα διανύσματα είναι ίσο με το γινόμενο των μέτρων. Άρα λοιπόν από εδώ, αν πάρουμε το μέτρο του J, μέτρο αυτού του διάνυσματος, θα συνεισφέρει μόνο το R με το δεύτερο διάνυσμα, με το θήτα μοναδιαίο, άρα αυτό θα είναι ίσο με R επί M επί R θήτα τελεία, R θήτα τελεία, που είναι ακριβώς αυτό το διάνυσμα που έχουμε εδώ πέρα, M R τετράγωνο επί θήτα τελεία. Άρα λοιπόν παρατηρούμε ότι αποδείξαμε ότι το μέτρο της τροφορμής J ισούται με M R τετράγωνο επί θήτα τελεία, ακριβώς επειδή ο όρος εδώ με το R μοναδιαίο δεν συνεισφέρει. Μια πολύ ωραία απόδειξη που πρέπει όλοι να γνωρίζετε και να μπορείτε να την αναπαράγετε ανά πάσα στιγμή, και γι' αυτό συμβουλεύω να την κάνετε και μόνοι σας, να πατήσετε εδώ το pause δηλαδή και να κάνετε την απόδειξη μόνοι σας όταν θα ακούσετε πάλι το βίντεο στο σπίτι με την ησυχία σας. Σβήνω λοιπόν το κομμάτι αυτό και έχουμε και κρατάμε τώρα αυτές τις δύο πολύ σημαντικές σχέσεις τις οποίες γράψαμε και οι οποίες δύο σχέσεις μας επιτρέπουν να απαλείψουμε, προσέξτε, να απαλείψουμε το θήτα τελεία στην πρώτη σχέση λόγω χρησιμοποιώντας τη δεύτερη σχέση και να έχουμε μία σχέση που έχει μόνο το R και το R τελεία, δηλαδή το R και το DRDT, όπου R εννοούμε τώρα το μέτρο της ακτινικής απόστασης, του ακτινικού διανύσματος. Άρα δηλαδή την ακτινική απόσταση. Το κάνουμε λοιπόν αυτό και προκύπτει μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική σχέση που πρέπει όλοι να γνωρίζετε να αποδεικνύετε και η οποία γράφεται ως εξής. Προσέξτε. Έχουμε λοιπόν αυτές τις δύο σχέσεις που γράψαμε εδώ πέρα. Αντικαθιστούμε από την, με απαλυφή του θήτα τελεία. Προκύπτει σχέσεις n δεύτερον m r τελεία τετράγωνο συν j τετράγωνο. Βλέπετε εδώ πέρα, βάλαμε το j σε αυτόν τον όρο εδώ πέρα. J τετράγωνο δια 2 m r τετράγωνο συν v του r ίσο με το ε. Και βλέπετε τώρα εμφανίστηκε μία διατήρηση της ενέργειας όπου ο γωνιακός όρος εκφράστηκε στην αρτήση της τροφορμής και έτσι μας δημιουργεί, αν θέλετε, τη δυνατότητα να ορίσουμε ένα νέο ενεργό δυναμικό το οποίο έχει το παλιό μας δυναμικό που ήταν η δυναμική ενέργεια που είχαμε προηγουμένως, αλλά τώρα μπορεί να ενσωματώσουμε και αυτό σε αυτό και τον γωνιακό όρο, το θήτα ντότ δηλαδή, το οποίο πλέον έχει αποκτήσει μόνο ακτινική εξάρτηση, έχει φύγει το θήτα τελεία, και γράφεται σαν J τετράγωνο δια 2 MR τετράγωνο. Θέτουμε λοιπόν ως μια νέα ενεργό δυναμική ενέργεια το άθροισμα της κανονικής δυναμικής ενέργειας συν τον όρο now, τώρα που εξαρτάται από, από τη στροφορμή. Αυτός λοιπόν ο όρος αντιστοιχεί σε μία έτσι νέα δύναμη, η οποία δεν είναι πραγματική δύναμη, μία εικονική δύναμη να την έλεγα, η οποία δύναμη, αν προσπαθήσετε να βρείτε ποια είναι η μορφή της, μπορείτε να παραγωγήσετε εδώ πέρα αυτό το κομμάτι ως προς R, να γράψετε δηλαδή μείον D προς DR σαν την κλίση, δηλαδή την ακτινική συνόδευση της κλίσης, του J τετράγωνο. J τετράγωνο, το δημιουργήσω λέω αυτό εδώ. Του J τετράγωνο δια J τετράγωνο δια 2 MR τετράγωνο. Αν το παραγωγήσετε λοιπόν αυτό, θα σας δώσει έναν όρο που θα είναι θετικός, γιατί θα πάρετε ένα μείον από αυτή εδώ πέρα την παραγώγηση, θα σκοτώσει αυτό το μείον που είναι εκεί απ' έξω και θα πάρετε έναν όρο ίσον J τετράγωνο δια M R τρίτης. Προσοχή εδώ πέρα. Το διάρρη θα φύγει εδώ πέρα γιατί θα σβήσω λίγο αυτό.
τετράγωνο πριν παραγωγήσουμε. Όταν παραγωγήσουμε λοιπόν θα πάει ένα J δια M αρτρίτης που λέει, βλέπετε έχει συμπρόσημα αυτή η δύναμη. Είναι μια δύναμη FR αυτή, μια εικονική δύναμη FR, η οποία εμφανίστηκε λόγω αυτού του όρου του δυναμικού, η οποία δύναμη ουσιαστικά παίζει το ρόλο της θεγοκέντρου δυνάμεως. Δεν είναι μια πραγματική δύναμη που οφείλεται στο δυναμικό μας. Είναι μια δύναμη που εμφανίστηκε στην ενέργειά μας, λόγω του νέου αυτού κομματιού της δυναμικής ενέργειας. Και βλέπετε μεταβάλλεται σε ένα διαρτρίτης και είναι αποστική δύναμη, δηλαδή έχει ένα συν απ' έξω. Προσοχή λοιπόν σε αυτό το υπέροχο και ενδιαφέρον νέο είδος δυνάμεως που μας εμφανίστηκε, που αντιστοιχεί σε μία φυγόκεντρο δύναμη. Και είναι η δύναμη φυγόκεντρο δύναμη που ξέρουμε. Απλώς αναφέρουμε ότι εμφανίστηκε εδώ στο πρόβλημά μας, ακριβώς γιατί θελήσαμε να εξαφανίσουμε το γωνιακό όρο και από αυτή τον λόγο της τροφορμής εμφανίστηκε αυτός επιπλέον αποστικός όρος που είναι ακριβώς η φυγόκεντρη δύναμη που γνωρίζουμε και από άλλες ας πούμε περιπτώσεις που έχετε δει στο παρελθόν. Λοιπόν, τώρα λοιπόν για να μελετήσουμε λίγο καλύτερα το συνολικό αυτοδυναμικό το οποίο εμπεριέχει μέσα του και την φυγόκεντρο δύναμη. Όταν λοιπόν δούμε το δυναμικό αυτό στη γενική περίπτωση, βλέπουμε ότι είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα περίπτωση, στην οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός εδώ πέρα όρος μας δίνει έναν όρο ο οποίος πάει στο άπειρο για μικρά R, βλέπετε εδώ πέρα είναι αποστικός όρος και πάει στο άπειρο και τώρα ο άλλος όρος, το πραγματικό δυναμικό, μπορεί ενδεχομένως να μας επιτρέπει μια τέτοιου είδους έτσι, μορφή για το δυναμικό και να έχουμε για παράδειγμα εδώ πέρα ένα τοπικό ελάχιστο ως αποτέλεσμα της σύμπραξης των δύο αυτών όρων, του φυγοκέντρου όρου και του πραγματικού δυναμικού V του R. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν σε πολλές περιπτώσεις, όχι πάντα βέβαια, αλλά σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνει αυτοί οι δύο να συμπράττουν και να δημιουργηθούν ένα ολικό ενεργό δυναμικό αυτής της μορφής, το οποίο να έχει ένα ελάχιστο σε μια συγκεκριμένη τιμή της γωνίας R. Για παράδειγμα, αν θεωρήσουμε τον ισοτροπικό ταλαντοντή, όπου το V του R είναι δεύτερο και η R τετράγωνο, τότε μπορούμε πολύ εύκολα να δείξουμε ότι η συνολική δυναμική ενέργεια, η ενεργός δυναμική ενέργεια εμφανίζει ένα ελάχιστο στην θέση R ίσον J τετράγωνο διά M επί K στην 1 τέταρτο. Έχουμε δηλαδή εδώ ένα ευσταθές σημείο ισορροπίας. Που τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι αν οι αρχικές συνθήκες μας είναι κατάλληλες, θα μπορούσαμε να έχουμε μια τροχιά στην οποία η ακτίνα είναι σταθερή, R ίσον σταθερή. Έχουμε δηλαδή μια κυκλική κίνηση και η ακτίνα είναι σταθερή και ίση με το ελάχιστο αυτής της ενεργού δυναμικής ενέργειας. Αν τώρα έχουμε κάποιο άλλο είδους αρχικές συνθήκες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το R δεν είναι σταθερό, αλλά μεταβάλλεται μεταξύ δύο ακραίων τιμών αυτής εδώ πέρα της μορφής. Τώρα εδώ πέρα στο σχήμα αυτό που έχει γραφτεί, εδώ το R βλέπετε μπορεί να μεταβάλλεται μεταξύ των δύο αυτών ακραίων τιμών και να έχουμε για παράδειγμα μια ελλειπτική τροχιά όπου δεν έχουμε κύκλο αλλά έχουμε έλλειψη, δηλαδή το R μεταβάλλεται μεταξύ δύο ακραίων τιμών μιας μέγιστης τιμής που αντιστοιχεί στο κύριο άξονα της έλλειψης και μιας ελάχιστης τιμής που αντιστοιχεί στον δευτερεύοντα άξονα της έλλειψης. Αν τώρα η ενέργειά μας είναι ακριβώς η ενέργεια που αντιστοιχεί σε αυτό εδώ πέρα το ελάχιστο, τότε το κινητό μας αναγκαστικά κρατάει μόνο μία τιμή ακτίνας, δεν μπορεί να μετακινείται μεταξύ διαφορετικών τιμών ακτίνας και τότε έχουμε μία κυκλική κίνηση. Αν λοιπόν μειώσετε την ενέργεια ώστε να γίνει ίση με το ελάχιστο, τότε η μοναδική τροχιά η οποία είναι συμβατή με αυτό το ελάχιστο
Την ενέργεια δηλαδή που αντιστοιχεί στο ελάχιστο, την ολική ενέργεια που αντιστοιχεί στο ελάχιστο, είναι η κυκλική τροχιά, η οποία είναι συμβατή με σταθερό R. Τώρα, θα πει κάποιος από εσάς ενδεχομένως, ότι εγώ, κοιτάξτε να δείτε, δεν μου αρέσουν όλα αυτά, αλλά εγώ θέλω να μελετήσω την εξής κίνηση, την κίνηση κατά την οποία εγώ θα βάλω την ενέργεια όπου θέλω να βάζω την ενέργεια και τη βάζω σε μια τιμή που είναι μικρότερη από το ελάχιστο. Θα τη βάλω εδώ κάτω την ενέργεια. Εδώ. Έψιλον λοιπόν λέει ίσον αυτό εδώ πέρα. Τη βάζω την ενέργεια εκεί και ερωτώ λοιπόν τώρα τον καθηγητή μου ή εγώ ερωτώ τον φοιτητή ενδεχομένως σε εξετάσεις. Ερωτώ λοιπόν αν κάποιος μας βάλει την ενέργεια στο σημείο εκείνο, δηλαδή πιο χαμηλά από το ελάχιστο, τότε ποια είναι η τροχιά που θα ακολουθήσει το συγκεκριμένο σωμάτι. Θέλει κανείς από εσάς να πει κάποιο σχόλιο εδώ, κάποια πρόταση. Αν το βάζαμε δηλαδή αυτές τις εξετάσεις και έδινε αυτή την ενέργεια. Και ρωτούσα να βρεθεί η τροχιά αν η ενέργεια είναι μικρότερη από το ελάχιστο. Τι θα απαντούσε κάποιος από εσάς, έχετε κάποια απάντηση προτινόμενη? Δεν ακούω καμία απάντηση. Θα πω εγώ τώρα την απάντηση. Ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι πρώτα. Η δύναμη αυτή του πεδίου είναι ελκτικό ή ακουστικό? Δεν είναι ούτε ελκτικό ούτε ακουστικό. Είναι και τα δύο και τίποτα από τα δύο. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο σημείο αυτό έχουμε ένα ακουστικό πεδίο, γιατί βλέπετε εδώ πέρα ότι το ελάχιστο είναι από την αποδόμερη, οπότε τίνει να σμπρώξει το R σε μεγαλύτερες τιμές του R, ενώ εδώ στο σημείο αυτό, το πεδίο μας, συνολικά εννοώ το ενεργό δυναμικό μας, τίνει να σμπρώξει το κινητό σε μεγαλύτερα R και να το φέρει στο ελάχιστο. Άρα λοιπόν η σωστή έκφραση είναι ότι η απάντηση κρατάται από το ποιο είναι η αρχική θέση του R. Αν μου δώσετε το R από το οποίο ξεκινάμε, θα απαντήσω και εγώ και θα σας πω αν το πεδίο είναι ελκτικό ή ακουστικό. Βεβαίως πρέπει να μου δώσετε και την ενέργεια. Έτσι, δηλαδή, αν μου πείτε η ενέργεια είναι τόση, οπότε γιατί. Αν μου πείτε ότι η ενέργεια είναι, για παράδειγμα, εδώ που την έχω σχεδιάσει εγώ, η απάντηση είναι ότι αν βάλετε και την ενέργεια, δηλαδή κάτω από το ελάχιστο του δυναμικού, τότε θα έχουμε ε ίσον n δεύτερον m v τετράγωνο συν v του r. Και παρατηρούμε λοιπόν ότι η ενέργεια ε εδώ, ε μείον v του r, είναι ίσον με εν δεύτερον εν β τετράγωνο, γράφω την ίδια σχέση, και παρατηρώ ότι το ε μείον το β του r, βλέπετε εδώ πέρα το ε είναι χαμηλά, αν αφαιρέσω κάτι που είναι μεγαλύτερο από το ε, δηλαδή το β του r, θα μου δώσει εδώ έναν αρνητικό αριθμό. Αν όταν πάρω λοιπόν εδώ αρνητικό αριθμό, σημαίνει ότι η ταχύτητα β τετράγωνο που εμφανίζεται εδώ είναι ένας αριθμός αρνητικός. Όταν όμως έχουμε τετράγωνο, το τετράγωνο σαν αριθμό είναι αρνητικό, σημαίνει ότι το β, η ταχύτητα λοιπόν τότε είναι ένας αριθμός φανταστικός. Είναι ανάλογο της ρίζας του μείον 1, δηλαδή του y. Υπάρχει κάτι στον κόσμο τον οποίο ζούμε που να είναι και μετρήσιμο, γιατί η ταχύτητα είναι και μετρήσιμη, και να είναι ανάλογη της τετραγωνικής ρίζας του μείον 1. Αυτοί λοιπόν οι αριθμοί, οι φανταστικοί αριθμοί, δεν μπορούν να αντιστοιχηθούν στον κόσμο τον οποίο ζούμε. Ίσως να αντιστοιχούν σε κάποιον άλλο κόσμο, φανταστικό ή περίεργο. Αλλά ο χώρος και οι ταχύτητες γενικά στον κόσμο που ζούμε είναι αναγκαστικά πραγματικοί αριθμοί. Όταν λοιπόν κάτι μας βγάλει φανταστικό αριθμό, πάει να πει ότι δεν υπάρχει στον κόσμο που ζούμε. Άρα δεν είναι δυνατόν στο δικό μας κόσμο να υπάρχει ενέργεια μικρότερη από το ελάχιστο της δυναμικής ενέργειας. Τέτοιου είδους τροχιά στο δικό μας κόσμο δεν υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει ένας άλλος κόσμος φανταστικός, στον οποίο όλοι οι αριθμοί πολλαπλασιάζονται με το μείον 1, με τη ρίζα του μείον 1, και εκεί πέρα βεβαίως θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρξει αυτού του είδους η ταχύτητα.
ένας κόσμος, όπως λέγεται, κόσμος των ταχιονίων. Μερικοί τους ονομάζουν κόσμο των ταχιονίων, ξεκομμένο στο δικό μας κόσμο και βεβαίως μη μετρήσιμο το δικό μας κόσμο. Αλλά σε εκείνον τον κόσμο μπορεί να μετρήσουμε. Δηλαδή, φανταστούμε έναν κόσμο στον οποίο όλοι οι αριθμοί και οι ταχύτητες και τα πάντα είναι φανταστικοί αριθμοί, δηλαδή είναι ανάλογοι της ρίζας του μείον ένα. Πολύ λογικό να το φανταστούμε. Αλλά στο δικό μας κόσμο δεν υπάρχει το πράγμα. Δεν υπάρχουν δηλαδή μετρήσιμοι φανταστικοί αριθμοί. Όταν μιλούμε για δικό αριθμό, πάνε να πω ότι αυτό δεν υπάρχει ως μέτρηση, δεν μπορεί να υπάρχει ως μέτρηση στο δικό μας κόσμο. Κατανοητές οι συζητήσεις. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα. Τώρα πριν προχωρήσετε να ρωτήσω κάτι ακόμα. Την 30 νομίζω ήταν διαφάνεια, που, εκεί που είπαμε για την ενεργό δυναμική, πώς μπήκε μέσα αυτός ο όρος με τη συνοφορμή. Μπήκε γιατί θέλαμε να απλοποιήσουμε, αυτό αν θυμάστε εδώ πέρα στη σχέση αυτή εδώ. Αυτή είναι η αρχική σχέση με την ενέργεια. Βλέπετε, είχε έναν γωνιακό όρο, βλέπετε αυτό το γωνιακό όρο. R λέει θήτα τελεία τετράγωνο. Αυτό εδώ πέρα. Διότι η ταχύτητα έχει δύο συνιστώσεις. Έχει μια ακτινική συνιστώσα, ναι, αυτός που το R dot τετράγωνο και το R θήτα τελεία, το R θήτα τελεία τετράγωνο που είναι ο γωνιακός όρος. Δηλαδή πόσο γυρνάει κάθετα στην ακτινική διεύθυνση. Αυτός τώρα εδώ ο όρος, βλέπετε ότι μπορούμε να τον γράψουμε, να τον εκφράσουμε στην αρτή της τροφορμής, να εξαφανίσουμε έτσι τη γωνιακή την χρονική παράγωγη του θήτα. Να εξαφανίσουμε τελείως τη γωνιακή συντεταγμένη, το θήτα. Πράγμα το οποίο μας αρέσει πολύ να το κάνουμε. Αλλά βεβαίως, άμα το κάνουμε αυτό, πληρώνουμε ένα τίμημα. Εξαφανίζουμε το γωνιακό όρο και βλέπω τώρα πλέον αυτή η ενέργεια αλλάζει το δυναμικό. Δεν έχει πια το ίδιο δυναμικό που είχε πριν. Βλέπετε εδώ πέρα το δυναμικό, τώρα το νέο δυναμικό έχει και έναν άλλο ακτινικό όρο. Δεν είναι μόνο ο όρος που είχαμε πριν, ο όρος το V του R που είχαμε πριν, εμφανίστηκε ένας νέος όρος που εξαρτάται από την ακτινική συντεταγμένη. Μεγάλο θέμα. Κατολικά δεν βλέπω. Ναι, αλλά ουσιαστικά δεν έχει διαφορά από το να λέμε ότι η κινητική ενέργεια είναι εν δεύτερο MV τετράγωνο, δηλαδή και πριν υπήρχε αυτό μέσα. Πριν, αλλά απλώς λέω τώρα εδώ πέρα έχουμε το R dot τετράγωνο, ίσως να μην το έγραψα σωστά προηγουμένως. Ουσιαστικά εδώ πέρα έχουμε το αυτό που έγραψα εδώ πέρα ως V τετράγωνο είναι συμπαραγωγή το R dot τετράγωνο, R τελεία τετράγωνο. Και ευχαριστώ για την επισήμανση αυτή, διότι εδώ όταν λέμε εδώ ενέργεια, έτσι, η ενέργεια αυτή είναι εν δεύτερον M R τελεία τετράγωνο, εντάξει, συν το U του R, όπου το U του R περιέχει μέσα και τον όρο της τροφορμής. Όταν λοιπόν η ενέργεια γίνει μικρότερη από το ελάχιστο, τότε έχουμε εν δεύτερον M R dot τετράγωνο συν U του R ίσον ε. Από εδώ λοιπόν προκύπτει ότι εν δεύτερον M R dot τετράγωνο ίσον ε μείον U του R. Άρα λοιπόν όταν το ε γίνει μικρότερο από το U του R, αυτός που γίνεται φανταστικός δεν είναι όλη η ταχύτητα, είναι η ακτινική συνιστώσα της ταχύτητας. Και ευχαριστώ για την επισήμανση, γιατί προηγουμένως νομίζω είχα πει ότι είναι όλη η ταχύτητα. Εδώ μιλάμε, αυτός που γίνεται, πραγματικά ισχύει το ίδιο επιχείρημα βέβαια, αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι αυτός που μας απαγορεύει να κάνουμε το ε μικρότερο από το ελάχιστο της ενεργού δυναμικής ενέργειας δεν είναι η ταχύτητα, εδώ δεν βάζουμε το β τετράγωνο, δεν είναι το ενδεύτερον mv τετράγωνο, είναι το ενδεύτερον mr dot τελεία τετράγωνο, διάρκωτητή τετράγωνο, που είναι η ακτινική συνιστώσα της ταχύτητας. Διότι η γωνιακή συνιστώσα ταχύτητας έχει ενσωματωθεί ήδη μέσα στο U του R. Και πολύ ωραία παρατήρηση. Κάνατε για να διορθώσω το σημείο αυτό. Κατανοητά αυτά που λέω. Ναι. Βέβαια, δεν αλλάζει τίποτα από το επιχείρημα το φυσικό. Έτσι, απλώς
Το ίδιο επιχείρημα πάλι είναι ότι θα γίνει κάτι φανταστικό αριθμό. Αλλά αυτό που γίνεται φανταστικό είναι σημαντικό να ξέρουμε ποιο είναι. Δεν είναι η ολική ταχύτητα, είναι η ακτινική συνιστόσα. Γιατί παρακάτω θα δούμε και περιπτώσεις που πρέπει να διαφοροποιήσουμε μεταξύ της ολικής ταχύτητας και της ακτινικής συνιστόσας ταχύτητας. Πάμε λοιπόν τώρα να συνεχίσουμε την περιήγησή μας. Να σβήσω λίγο εδώ. Και να δούμε το λεγόμενο ερώτημα το οποίο θα θέσουμε τώρα, που είναι το εξής. Πώς θα βρω εγώ την εξίσωση τροχιάς του σωματιδίου, δηλαδή ποια είναι εξίσωση τροχιάς? Εγώ, για παράδειγμα, από τη σχέση αυτή που είχαμε προηγουμένως με τη διατήρηση της ενέργειας, αυτή εδώ πέρα τη σχέση, μπορώ να βρω, να λύσω ως προς R μια διαφορετική εξίσωση και να βρω το R του T. Έτσι. Και μπορώ να πάω και σε αυτή εδώ πέρα την εξίσωση με το θ και να βρω το θ του T. Γιατί είναι και αυτή μια διαφορετική εξίσωση ως προς θ του T. Γιατί βλέπετε, λέει θ dot, θ dot ίσον J διά MR τετράγωνο. Αν λοιπόν εγώ βρω το R του T και βάλω στη δεύτερη σχέση, μπορώ να βρω το θ του T. Αυτό όμως που πρακτικά πολλές φορές θέλουμε να βρούμε είναι το R του θ. Για να δούμε πώς μοιάζει R του θ, για να δούμε πώς μοιάζει η τροχιά, πώς είναι το R, δηλαδή σαν τη στιγμή που ζωγραφίζουμε μια καμπύλη στο χώρο. Αυτό άμα το ζωγραφίσουμε για διάφορα θ, μας λέει ποια είναι το R για διάφορες γωνίες θ στο επίπεδο της κίνησης. Και έτσι λοιπόν ζωγραφίζουμε μια καμπύλη, αν θέλετε, μέσα πάνω στο επίπεδο της κίνησης. Πολλές φορές θέλουμε αυτό λοιπόν να κάνουμε, και ένας τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι να βρούμε το θ του T και το R του T ξεχωριστά με τη λύση αυτών των δύο διαφορετικών εξισώσεων, και μετά να λύσουμε για παράδειγμα το θ του T ως προς T, να βρούμε το T του θ, να το αντικαταστήσουμε στο R του T του θ και να βρούμε το R του θ. R του T του θ και να βρούμε έτσι το R του θ. Γιατί είναι R του T του θ, θα βρούμε τελικά το R του θ. Αυτός είναι ένας τρόπος για να ζωγραφίσουμε, να βρούμε πώς μοιάζει αυτή η καμπύλη της τροχιάς. Αυτός ο τρόπος όμως είναι λίγο δύσκολος στην πράξη, γιατί πρέπει να λύσουμε δύο διαφορικές και μετά πρέπει να αντιστρέψουμε το θ του θ, να το κάνουμε T του θ, και γενικώς τραχαγύρευε. Θα πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο να βρούμε το R του θ κατευθείαν λύνοντας μία και μοναδική διαφορική εξίσωση. Ποια είναι λοιπόν η διαφορική εξίσωση που πρέπει να λύσουμε και να βρούμε το R του θ, είναι το ερώτημα το οποίο θέλουμε να απευθύνουμε. Θα βρούμε λοιπόν τώρα μία νέα διαφορική εξίσωση από αυτές τις δύο που έχουμε ήδη βρει, θα τις χρησιμοποιήσουμε για να βρούμε το R του θ, που να έχει μέσα μόνο το R και το θ ως μεταβλητές, να έχει παραγόγους R ως προς θ και όχι ως προς T που είχαμε μέχρι τώρα. Πάμε λοιπόν να βρούμε αυτή τη νέα μας διαφορική εξίσωση, η οποία θα μας επιτρέψει να βρούμε κατευθείαν την τροχιά. Ξεκινάμε λοιπόν από την εξίσωση της στροφορμής, βλέπετε αυτή εδώ πέρα, που είναι τη στροφορμή, και την λύνουμε ως προς D θ dt, ως προς θ dot. Και βλέπουμε ότι αυτή μας δίνει ένα θ dot, ίσον J διά M R τετράγω. Κατόπιν αυτήν εδώ την έκφραση, το θ dot, το μετατρέπουμε σε παράγωγο D θ dr. Έχουμε λοιπόν το θ dot, που είναι το D θ dt, το μετατρέπουμε με κάποιο κόλπο που θα πω τώρα αμέσως σε d θ dr. Προσέξτε λοιπόν το κόλπο. Γράφουμε λοιπόν θ dot ίσον d θ dt και τώρα πολλαπλασιάζουμε και διαιρούμε με το διαφορικό dr. Δηλαδή γράφουμε d θ dr επί dr dt. Τότε το θ dot γράφεται σαν r dot, που είναι αυτό εδώ πέρα όρος, επί d θ dr.
μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σχέση που μας μετατρέπει την παράγωγο ως προς τε, έτσι, σε μια παράγωγο ως προς α, βεβαίως με κάποιον άλλο, με τον αντώτιμος. Τώρα, πηγαίνουμε πάλι στην εξίσωση που είχαμε και προηγουμένως για τη στροφορμή και το θήτα ντοτ που υπήρχε εδώ το εκφράζουμε στην αρτή της στροφορμής, δηλαδή το γράφουμε θήτα ντοτ ίσον J διά MR τετράγωνο. Επομένως έχουμε μια σχέση ότι R dot δε θήτα DR που είναι το δεξί μέρος αυτής της εξίσωσης είναι ίσο με το αριστερό μέρος το οποίο όμως εκφράζεται σαν J διά MR τετράγωνο. Και βλέπετε λοιπόν τώρα, αν περάσουμε και αντικαταστήσουμε αυτό στην σχέση για την ενέργεια, δηλαδή θυμάστε εδώ στην αρχική σχέση που είχαμε για την ενέργεια, διώξαμε το θήτα dot κατευθείαν στην αρτήση του J και R. Εδώ τώρα θα διώξουμε το θήτα dot στην αρτήση του αυτής εδώ, θα κάνουμε αυτή τη σχέση, τη σχέση εδώ πέρα, τη χρησιμοποιήσουμε για να γράψουμε εκείνη τη σχέση 2, να το δούμε τη σχέση 2. Αυτή είναι εδώ τη σχέση 2 λοιπόν. Την εκφράζουμε σαν το dθ dr. Διώχνουμε λοιπόν εδώ πέρα το r dot που είχαμε πριν και στη θέση του κρατάμε το dθ dr. Βλέπετε εδώ πέρα το r dot που εμφανίζεται εδώ πέρα. Μπορούμε να το εκφράσουμε στην αρτήση του dθ dr. Και έτσι λοιπόν πάμε εδώ, σε αυτή τη σχέση, που έχει το r dot, το βλέπετε εδώ το r dot. Έτσι. Το ξεφορτώναμε στο r dot εδώ και έχουμε στη θέση του το dθ dr. Και έτσι γράφουμε dθ dr, ίσως με αυτή εδώ πέρα όλη τη σχέση και βλέπετε τώρα εμφανίστηκε μια διαφορική εξίσωση η οποία έχει, δεν έχει πουθενά το χρόνο, έχει μόνο το θήτα και το α. Και έτσι λοιπόν τώρα αυτή αν τη λύσουμε, μπορούμε να βρούμε είτε το θήτα του α είτε το α του θήτα, αντιστρόφως, και να ζωγραφίσουμε έτσι την εξίσωση της τροχιάς. Πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα σχέση, που μας επιτρέπει να λύσουμε και να βρούμε κατευθείαν το θήτα του α, χωρίς να περάσουμε μέσα από τις διαφορετικές εξίσωσεις ως προς τον χρόνο. Πρέπει λοιπόν να ξέρετε καλά αυτή την απόδειξη για να καταλάβετε ακριβώς πώς λύνουμε και βρίσκουμε την εξίσωση τροχιάς. Τώρα, μπορούμε να δούμε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις, έτσι, ειδικές περιπτώσεις. Θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε τώρα την περίπτωση που είναι και πιο ενδιαφέρουσα από φύσικης απόψεως, την έστω μία δύναμη, κεντρική δύναμη, η οποία υπακούει στον νόμο, όπως λέμε, του αντιστρόφου τετραγώνου. Δηλαδή έχουμε μία δύναμη F ίσον K dr τετράγωνο επί R μοναδιαίο, όπου K αυτή εδώ είναι μία σταθερά. Σε αυτή την κατηγορία δυνάμεων προφανώς εμπίπτει και η βαρυτική αλληλεπίδραση, η νευτόνια βαρυτική αλληλεπίδραση, αλλά και η ηλεκτρομαγνητική, νόμος του Coulomb. Ηλεκτροστατική δύναμη Coulomb. Όταν το K είναι μεγαλύτερο του μηδενός, τότε έχουμε αποστική δύναμη F που εμπίπτει και αντιστοιχεί στην περίπτωση που έχουμε, για παράδειγμα, ένα αποστικό, μια αποστική δύναμη Coulomb μεταξύ ομοσήμων φορτίων. Όταν το K είναι όμως αρνητικό, τότε η δύναμη F είναι ελκτική και αντιστοιχεί, για παράδειγμα, σε μια βαρυτική αλληλεπίδραση ή σε μια δύναμη Coulomb μεταξύ ετεροσήμων φορτίων. Και οι δύο αυτές περιπτώσεις μπορούν να μελετηθούν κατά έναν τρόπο ομογενοποιημένο και ενοποιημένο και αυτό ακριβώς θα κάνουμε τώρα. Θα θεωρήσουμε λοιπόν αυτού του είδους την δύναμη και θα βρούμε την αντίστοιχη δυναμική
Αντίστοιχη δυναμική ενέργεια που πολύ εύκολα μπορεί να δείξει κανείς ότι η δυναμική ενέργεια είναι αυτή τη μορφή εδώ πέρα, V του Άρισον με K dr, γιατί αν πάρετε μείον την κλίση αυτής της δυναμικής ενέργειας θα δείξετε πάρα πολύ εύκολα ότι τελικώς παίρνετε το αποτέλεσμα αυτό εδώ πάνω. K dr τετράγωνο. Ίσον K dr τετράγωνο επί R μοναδία. Συνιστώ λοιπόν ως άσκηση να κάνετε αυτή την πολύ εύκολη βέβαια, γιατί η κλίση έχει μόνο το ακτινικό μέρος της κλίσης. Θα γράψετε την κλίση σε σφαιρικές ενταγμένες φυσικά και μόνο ο όρος D προς DR θα συνεισφέρει και όταν παραγωγήσετε εδώ πέρα αυτή την δυναμική ενέργεια ως προς R θα πάρετε ένα μείον K DR τετράγωνο, αλλά με το μείον αυτό επίσης που υπάρχει εδώ στη σχέση μεταξύ δύναμης και δυναμικής ενέργειας θα σκοτωθούν τα δύο αυτά μείον και θα πάρετε τελικά το συν K διάρ τετράγωνο επί R μονα 2, που είναι η δύναμη την οποία έχουμε, η οποία όπως ξαναλέω μπορεί να είναι ακουστική ή ελκτική ανάλογα με το πρόσημο του K. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τώρα εδώ ακριβώς ποια είναι η μορφή που μας ενδιαφέρει. Έχουμε λοιπόν κατά τα γνωστά την ακτινική εξίσωση ενέργειας που είναι αυτή εδώ πέρα. Στην περίπτωσή μας λοιπόν γράφεται σαν N δεύτερον M R dot τετράγωνο συν J τετράγωνο δια 2 MR τετράγωνο ίσον K dr και αυτό θα είναι ίσο σταθερό και ίσο με την ολική ενέργεια και βεβαίως η ενεργός δυναμική ενέργεια είναι το άθροι αυτό των δύο όρων και έχουμε αυτή εδώ πέρα την έκφραση εδώ για την ενεργό δυναμική ενέργεια. Τώρα, αυτή λοιπόν η ενεργός δυναμική ενέργεια μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε και να δούμε αν έχει κάποιο ελάχιστο, υπό ποιες συνθήκες έχει ελάχιστο ή αν δεν έχει ελάχιστο. Οπότε αν δεν έχει ελάχιστο, τότε βεβαίως η δύναμη, αν θέλετε το, η δύναμη στη διεύθυνση R, η ενεργός, η τελική δύναμη στη διεύθυνση R θα είναι πάντα ελκτική ή αποστική, αν δεν υπάρχει ελάχιστο. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτήν εδώ την έκφραση. Και μπορούμε να πάρουμε πρώτα πρώτα την περίπτωση κατά την οποία το K τετράγωνο, το K μάλλον, είναι θετικό. Οπότε στην περίπτωση αυτή βλέπετε ότι και οι δύο αυτοί όροι που εμφανίζονται εδώ είναι δύο όροι αποστικοί. Πώς ξέρουμε ότι αυτοί οι δύο όροι είναι αποστικοί? Πάρα πολύ απλά, μπορούμε να βρούμε την ενεργό δύναμη, αν θέλετε, που θα ασκηθεί εδώ, F ενεργός, ως προς την R διεύθυνση, FR, η οποία είναι μείον την κλίση του U του R, της ενεργού δυναμικής ενέργειας, η οποία είναι ίση με μείον D προς DR του U του R, δηλαδή του U του R. Εδώ θέλει διάνυσμα, DUDR και επί R μοναδιαίο. Και αν παραγωγήσετε τώρα αυτή εδώ πέρα την έκφραση, θα δείτε ότι και οι δύο όροι που εμφανίζονται εδώ είναι αρνητικοί, έχουν ένα μείον πρόσημο. Θα βγει, από τον πρώτο όρο θα βγει ένα μείον J τετράγωνο, δια 2M R τρίτης και ένα διάρρη θα μπει εδώ, οπότε βλέπετε αυτό το μείον που εμφανίζεται εδώ από την παραγώγηση, αυτό το μείον που υπάρχει εδώ, μας δίνει ένα συμπρόσημο που σημαίνει ότι είναι αποστική δύναμη, δηλαδή τίνει να μας μπρόξει προς μεγαλύτερα R και το ίδιο ισχύει αν παραγωγήσετε και το δεύτερο όρο, το συν K διάρ, θα πάρετε ένα μείον K διάρ τετράγωνο, που μαζί με αυτό το μείον που υπάρχει εδώ, θα σας δώσει ένα συν και η διάρ τετράγωνο, που σημαίνει ότι και αυτό το κομμάτι της δύναμης είναι αποστικό και μάλιστα είναι αποστικό έτσι ώστε να απειρίζεται για R τίνει στο 0. Όταν το R είναι πολύ μικρό, βλέπετε εδώ η δύναμη η οποία εμφανίζεται, η δύναμη, η ενεργός δύναμη, είναι αποστική και άπειρη, όπως ακριβώς απειρίζεται και η ενεργός δυναμική ενέργεια όταν το R πηγαίνει στο 0. Βλέπετε λοιπόν ότι στην περίπτωση το K είναι θετικό, οπότε έχουμε ακουστική δύναμη. Το U του R
μπορεί να το ζωγραφίσουμε με αυτή εδώ πέρα τη μορφή που βλέπετε εδώ. Και το σωμάτιό μας θα τείνει να κινηθεί προς το ελάχιστο αυτής της δυναμικής ενέργειας, το οποίο ελάχιστο είναι για U ίσο με το 0, αλλά εμφανίζεται όταν το R πηγαίνει στο άπειρο. Δηλαδή το σωμάτιό μας θα πάψει να δέχεται δύναμη μόνο στο άπειρο. Κατά τα άλλα θα είναι διαρκώς κινούμενο σε απομακρυσμένη προς μεγαλύτερα R. Τώρα, αν καθορίσουμε την ενέργεια, ας πούμε ότι η ολική ενέργεια μας δίνει η άσκηση ότι είναι δεδομένη τόση, παρατηρούμε ότι στο σημείο αυτό, για παράδειγμα, εδώ που βρισκόμαστε, το κινητό μας μπορεί να έχει και κινητική και δυναμική ενέργεια. Παράδειγμα, η δυναμική του ενέργεια είναι αυτό το κομμάτι εδώ πέρα, που είναι μέχρι εδώ, αυτό είναι το U αν θέλετε, και το κομμάτι αυτό εδώ πάνω, δηλαδή από το U μέχρι το ε, είναι η κινητική ενέργεια TAF. Θετική φυσικά είναι, έτσι, γιατί η ολική ενέργεια διατηρείται. Επομένως, λοιπόν, παρατηρούμε ότι αν το σωμάτιο κινείται προς τα δεξιά, έχει δηλαδή μια θετική ταχύτητα, όσο περνάει ο χρόνος, θα μεγαλώνει η κινητική του ενέργεια, ενώ θα μικραίνει η δυναμική του ενέργεια. Αυτό το κομμάτι εδώ πέρα που είναι η δυναμική του U, θα μικραίνει ενώ θα μεγαλώνει η κινητική ενέργεια. Αν όμως το σωμάτιό μας κινείται προς τα δεξιά. Η ενεργός, να ρωτήσω κάτι, η ενεργός δυναμική ενέργεια. Η ενεργός δυναμική ενέργεια θα μειώνεται αυτό, όχι η δυναμική, αλλά μιλάω για την ενεργό δυναμική. Όταν κινείται προς τα δω, λοιπόν, η ενεργός δυναμική ενέργεια θα μειώνεται και θα αυξάνεται η κινητική ενέργεια. Όταν κινείται ανάποδα, δηλαδή άμα κινείται προς τα εδώ, προς τα αριστερά, αν έχουμε ένα R dot, μια ταχύτητα, ας πούμε, ένα V προς τα αρνητικά, τότε, καθώς κινείται προς μικρότερα R, θα μειώνεται η κινητική ενέργειά του και θα αυξάνεται η δυναμική, μέχρι ότου κάποια στιγμή, όταν φτάσει εδώ στο όριο που η ενέργεια είναι ίση με την ενεργό δυναμική ενέργεια, σε εκείνο το σημείο, λοιπόν, η κινητική ενέργεια θα είναι 0 και το σωμάτιό μας θα σταματήσει. Θα πάψει να κινείται προς τα αριστερά, θα ακινητήσει προσωρινά και, λόγω του ότι θα δεχτεί μια δύναμη προς τα αριστερά, γιατί πάντα η δύναμη είναι προς τα δεξιά, η ενεργός δύναμη είναι προς τα δεξιά, θα ακινητήσει, λοιπόν, και λόγω της δυνάμεως που θα δέχεται προς τα δεξιά, αυτό που λέγαμε το μείον dUdr, ας πούμε, που είναι πάντα προς τα δεξιά, προς μεγαλύτερα R δηλαδή, θα ακινηθείς και μετά θα αρχίσει να κινείται προς τα δεξιά, προς μεγαλύτερα R δηλαδή, αυξάνοντας σταδιακά την κινητική ενέργεια και μειώνοντας την δυναμική ενέργεια. Άρα λοιπόν τελικό, σε τελική, ας πούμε, αν θέλετε, η τελική κατάσταση του σωματιδίου αυτού θα πρέπει να είναι ώστε να κινηθεί προς τα δεξιά, λόγω της δυνάμεις την οποία θα υφίσταται, και καθώς δηλαδή να κινηθεί προς τα δεξιά, θα αυξάνεται η κινητική ενέργεια και θα αυξάνεται η κινητική και θα μειώνεται η δυναμική ενέργεια, μέχρι ότου όλη του η δυναμική ενέργεια θα μετατραπεί πλήρως σε κινητική, όταν φτάσει στο R, είναι στο άπειρο. Έχω τίποτε ερωτήσει, κάποια σχόλια εδώ για αυτό το πολύ σημαντικό διάγραμμα που το κατανοούμε. Η ενεργός λοιπόν δυναμική ενέργεια φθήνει μονότονα από το συνάπειρο, αν έχουμε βεβαίως άπειρη ενέργεια, για άριστο με το 0, στο 0 για άριστον άπειρο. Για κάθε θετική λοιπόν τιμή του ε, υπάρχει ελάχιστη τιμή του R, έστω η R1, όπως φαίνεται εδώ στο σχήμα, βλέπετε αυτή είναι η R1, που είναι η μοναδική ρίζα της σχέσης U του R ίσο με το ε. Να πω εδώ βεβαίως ότι μιλάμε για τη μοναδική πραγματική ρίζα, έτσι. Η τροχιά στην περίπτωση αυτή λοιπόν είναι μια υπερβολή, δηλαδή μπορεί να έχουμε μια μείωση του R, αν θέλουμε να το ζωγραφίσουμε κάπως έτσι. Θα πηγαίνει το σωμάτιο κοντά και μετά θα απομακρύνεται πάλι προς το συν άπειρο. Αν το δούμε έτσι σαν μια τροχιά στο χώρο.
Αυτή λοιπόν είναι η περίπτωση κατά την οποία μπορούσαμε να έχουμε μια ηλεκτροστατική δύναμη με ομόσημα φορτία. Θα περάσουμε τώρα να δούμε κάποιες άλλες περιπτώσεις στις οποίες ενδεχομένως η τροχιά να είναι ακόμα και ελκτική. Θέλω να δεσμίσω λίγο εδώ. Λοιπόν, εδώ παραμένουμε για λίγο στην αποστατική περίπτωση και ασχολούμαστε με το εξής ερώτημα. Ποια είναι η απόσταση εγκύτερης προσέγγισης, δηλαδή ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα σωμάτιο στο συνάπειρο με μια ταχύτητα V, το οποίο κινείται μια ταχύτητα V που αν την προεκτείνουμε έχει μια... Ο φορέας της έχει μία ελάχιστη απόσταση, έχει μία απόσταση μάλλον B από το κέντρο της αποστικής αλληλεπίδρασης. Να βρείτε λέει τώρα ποια είναι η απόσταση εγκύτερης προσέγγισης R1. Εδώ λοιπόν θα εφαρμόσουμε κατά τα γνωστά τη διατήρηση της ενέργειας. Έχουμε λοιπόν ότι η δυναμική ενέργεια στο άπειρο είναι 0. Επομένως η ενέργεια η ολική στο άπειρο είναι m δεύτερον mv τετράγωνο. Εντάξει. Προσέξτε λοιπόν τώρα εδώ ότι εδώ έγραψα m δεύτερον mv τετράγωνο και δεν έγραψα m δεύτερον mr dot τετράγωνο. Γιατί αν έγραφα εν δεύτερον MR το τετράγωνο, έπρεπε να βάλω μέσα στο παιχνίδι μου και τον όρο της τροφορμής, το J τετράγωνο δια 2 MR τετράγωνο. Γιατί θυμάστε, η διατήρηση της ενέργειας θα μας έλεγε ότι στο άπειρο η ενέργεια είναι εν δεύτερον MR το τετράγωνο. Εδώ πέρα, βλέπετε πως ο όρος εξαφανίζεται εδώ πέρα. Και αυτός όρος εξαφανίζεται. Και έτσι λοιπόν έχουμε στο άπειρο το ενδεύθερον MR dot τετράγωνο ως κυρίαρχο όρο που είναι περίπου ίσως με το ενδεύθερον MV τετράγωνο, γιατί αυτός όρος εδώ πέρα από το V, αυτό είναι κομμάτι του V, γιατί είναι ο γωνιακός όρος, δεν συνεισφέρει, αλλά συνεισφέρει μόνο το ακτινικό κομμάτι και επομένως δεν βάζουμε το J τετράγωνο, όχι μόνο γιατί βάλαμε το ολικό V τετράγωνο, αλλά και επειδή δεν συνεισφέρει αυτό εδώ πέρα το ακτινικό. Αυτό για R, όταν το R πηγαίνει στο άπειρο. Έχουμε λοιπόν ότι η ολική δύναμη είναι το εν δεύτερον mv τετράγωνο, εδώ, και επιπλέον το J είναι ίσον με, θυμάστε είναι το J με τι ισούται, το J διάνυσμα είναι ίσον με R εξωτερικός, M R dot. Εντάξει. Και ουσιαστικά αυτό μπορεί να γραφτεί, είχαμε πει, το μέτρο του J μπορεί να γραφτεί σαν R R dot R dot επί το R κάθετο, δηλαδή R dot μέτρο, αυτό το εξωτερικό γινόμενο μπορεί να είναι αυτή σαν, να σπάσουμε δηλαδή αυτό το R σε δύο κομμάτια, R παράλληλο στην ταχύτητα και άλλο ένα κομμάτι συν R κάθετο στην ταχύτητα, το σπάμε σε δύο κομμάτια, το R παράλληλο στην ταχύτητα δεν συνεισφέρει εδώ στο εξωτερικό γινόμενο, διότι είναι παράλληλο με το R. Επομένως λοιπόν θα συνεισφέρει μόνο το R κάθετο και θα έχουμε λοιπόν, αυτό θα είναι ίσο με R κάθετο, διάνυσμα, εξωτερικός M R dot, διάνυσμα, και αν πάρουμε το μέτρο του, αυτό θα είναι το γινόμενο των δύο μέτρων, δηλαδή το R κάθετο επί M
επί R.Metro πλέον, διάνυσμα R.Διάνυμα Metro, που γράφεται και σαν M επί V επί B, όπου το μπαίνει το R κάθετο, δηλαδή το, η συνιστόσα του R που είναι κάθετη στην αρχική μας ταχύτητα. Έτσι λοιπόν αποδεικνύει, ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη κιόλας. Εδώ πέρα εφαρμόζονται τα αρχή τρεις ενέργειας. Οπότε στην αρχική κατάσταση θεωρούμε ότι το σωμάτιο έρχεται από το άπειρο και καταλήγει στο άπειρο. Για να μην έχει επίδραση του... Ναι, ναι, αυτό. Της δύναμης, έτσι δεν είναι. Ωραία. Και το R-dot, το γιατί είναι ισότιμο με το 0. Δεν είναι ισότιμο το 0 το R-dot. Είπα ότι το R-dot... Το λέει παρακάτω εδώ πέρα, στο, από δύο σχέση με κάπα που λέει μετά R-dot με το 0. Στο σημείο μέγιστης προσέγγισης. Στο σημείο μάλλον εγκύτερης προσέγγισης. Εδώ είναι το R-dot 0, γιατί εδώ βλέπεις το R μικραίνει μέχρι εδώ και μετά αρχίζει και μεγαλώνει. Άρα λοιπόν εδώ είναι το ελάχιστο και ξέρουμε ότι στο ελάχιστο η παράγωγος μηδενίζεται. Δηλαδή αν βάλουμε το R του T, εδώ το R του T δεν μικραίνει. Οπότε στα δύο σημεία που εφαρμόζονται η αρχή της ενέργειας είναι ερχόμενο από το άπειρο το σωματίδιο, ναι, μέχρι το σημείο που μηδενίζεται. Αυτά τα σημεία είναι. Δηλαδή εκεί που R-dot μηδενίζεται. Το R-dot μηδενίζεται στο σημείο αυτό, εκεί που η απόσταση γίνεται ελάχιστη. Διότι... Και η δυναμική θα είναι μέγιστη. Έχει πλησιάσει αρκετά και ακριβώς αφού μηδενίστηκε η ακτινική, η ενεργός δυναμική εκεί γίνεται μέγιστη. Η ενεργός δυναμική. Και η δυναμική βέβαια. Δυναμική όχι απαραίτητα, η ενεργός και ενεργός. Γιατί η δυναμική δεν είναι προφανές. Τι κάνει. Οπότε στην αρχή διατήρηση ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιούμε ή τη δυναμική ενέργεια ή την ενεργός δυναμική. Ναι, χρησιμοποιούμε την ενεργό δυναμική. Δυναμική ενέργεια. Περισσότερο, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που χρησιμοποιούν τη δυναμική. Αν βάλουμε τη δυναμική ενέργεια βέβαια, θα πρέπει να... Πρέπει να χρησιμοποιούμε την ακτινική ταχύτητα. Αν βάλουμε την ακτινική ταχύτητα, χρησιμοποιούμε την ενεργό δυναμική ενέργεια. Αν θέλουμε να βάλουμε τη συνολική ταχύτητα, τότε χρησιμοποιούμε τη δυναμική ενέργεια. Ναι. Ωραία. Εδώ πέρα τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη διαφάνεια παρουσιάζεται η αρχή της ενέργειας χρησιμοποιώντας την ενεργή δυναμική ενέργεια. R-dot ίσο με το 0. Δηλαδή εκεί που το R-dot γίνεται 0, εκεί ακριβώς εφαρμόζουμε την αρχή της διατήρησης ενέργειας. Δηλαδή μία την εφαρμόζουμε στο άπειρο, εκεί που η ολική ενέργεια είναι τόση, ενδεύθερον MV τετράγωνο ή ενδεύθερον MR τετράγωνο, εκεί αυτά τα δύο τα ίδια, γιατί το ακτινικό μέρος, το γωνιακό μέρος δεν συνεισφέρει στο άπειρο. Επομένως λοιπόν έχουμε την ενέργεια στη μία μεριά που είναι εδώ πέρα και την εξώνουμε την ενέργεια στην εγκύτερη προσέγγιση και εκεί στην εγκύτερη προσέγγιση η ενέργεια έχει συνεισφορά μόνον από το κομμάτι της ενεργού δυναμικής ενέργειας. Απλώς τώρα διαβάζοντας στο διάβασμά μας τώρα αυτή τη διαφάνεια είναι λίγο δύσκολο να τα καταλάβεις όλα αυτά αν δεν τα εξηγήσει κάποιος. Είναι, δηλαδή δεν ήταν εύκολο. Συμφώνω με, γι' αυτό είμαστε και εδώ. Να σας πω την αλήθεια. Αλλιώς δεν θα κάναμε καθόλου συναντήσεις. Θα κάναμε τελείως και μόνον, θα δίναμε τη διαφάνεια και θα λέγαμε διαβάστε μόνοι σας. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουμε εμείς ως σύμβουλοι καθηγητές, όχι μόνο για να λύνουμε τις απορίες τηλεφωνικώς, όπως τηλεφωνήσεις φυσικά το εξηγούμε, αλλά ταυτόχρονα κάνουμε και τις συναντήσεις αυτές, τις οποίες ένα μεγάλο μέρος της ύλης, όχι όλοι βέβαια, την εξηγούμε για όλους τους φοιτητές. Αλλά εκτός από τις συναντήσεις αυτές που κάνουμε και τώρα, υπάρχει πάντοτε η διάθεση να κάνουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία και να συζητήσουμε όποιες ερωτήσεις έχει κάποιος φοιτητής, να ξεκαθαρίσουμε όλα τα θέματα που δεν κατανοείται από τη διαφάνεια. Γιατί η διαφάνεια σε μερικά σημεία όπως αυτό ενδεχομένως να είναι κάπως όχι τόσο εύκολα κατανοητές. Αλλά γι' αυτό λοιπόν υπάρχουμε και εμείς εδώ διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή, έτσι, και επιπλέον διαθέσιμοι και στις ώρες των συναντήσεων, οι οποίες έχουν μοναδικό σκοπό
να ξεκαθαρίσουν αυτά τα δύο σημεία. Άλλες ερωτήσεις υπάρχουν? Ωραία. Λοιπόν, επομένως, λοιπόν, βλέπουμε τώρα εδώ ότι... Ας βήσω λίγο αυτά. Τώρα, λοιπόν, έχουμε την ολική και εφαρμόζουμε τώρα την αρχή διατήρησης της ενεργείας και εξισώνουμε την ολική ενέργεια εν δεύτερον mv τετράγωνο, που είναι αυτή εδώ πέρα η αρχική ενέργεια, με την ενέργεια στο σημείο εγκύτερης προσέγγισης όπου το R είναι ίσο με το R1 και στο σημείο εκείνο επίσης έχουμε R2 ίσο με το 0. Τα εξώνουμε αυτά τα δύο λοιπόν. Χρησιμοποιούμε την τιμή, τη μορφή που έχει εδώ η στροφορμή, M επί V επί B, και αντικαθιστούμε και λύνουμε και βρίσκουμε το R, το R1, δηλαδή την απόσταση εγκύτερης προσέγγισης. Προσέξτε λοιπόν τώρα εδώ ότι έχουμε αυτή εδώ πέρα τη σχέση η οποία μπορεί να μας οδηγήσει και βλέπετε εδώ πέρα μένει μέσα αυτό το α το οποίο μπαίνει εδώ, εξακολουθεί να υπάρχει το β τετράγωνο διότι και αυτό παραμένει μέσα στην εξίσωση, δεν απαλήφεται, είναι η αρχική μας συνθήκη που καθορίζει την ενέργεια. Γι' αυτό λοιπόν η εξίσωση, η εγκύτερη προσέγγιση εξαρτάται από την αρχική μας συνθήκη αλλά και από το β. Βλέπετε εδώ πέρα, έχει το B μέσα εδώ, δηλαδή πόσο κοντά ξεκινάει στο κέντρο της κεντρικής δύναμης, το B αυτό μπαίνει μέσα, μπαίνει και το V, η αρχή συνθήκη. Αυτές δηλαδή και φυσικά καλά μπαίνει και το Q και Q τόνος αν θέλουμε να έχουμε, αν έχουμε μία ακουστική αλληλεπίδραση κουλόμ. Αλλά οι δύο βασικές παράμετροι που μπαίνουν στο να βρούμε την απόσταση εγκύτερης προσέγγισης είναι το β τετράγωνο και το B, που έχουν και τα δύο να κάνουν, αν μπορείτε να κατανοήσετε εύκολα, με τις αρχικές μας συνθήκες. Δηλαδή, αν μου δώσετε εμένα τον τύπο της δυναμικής ενέργειας, μου δώσετε την αρχική ταχύτητα και την αρχική διεύθυνση της ταχύτητας, δηλαδή ότι το B ουσιαστικά είναι σαν να μας δίνουν την διεύθυνση της ταχύτητας και μας δίνει το μέτρο της ταχύτητας, μου δίνετε λοιπόν το μέτρο και το διεύθυνση της αρχικής ταχύτητας, εγώ σας υπολογίζω πάρα πολύ εύκολα, με βάση αυτά που είπαμε τώρα, την απόσταση εγκύτερης προσέγγισης. Ένα πολύ ωραίο θέμα και για τις εξετάσεις, στο οποίο μπορεί να σας δοθούν τα B και V και να ζητηθεί να βρείτε την απόσταση εγκύτερης προσέγγισης. Αν κάποιο άλλο, κάποιο ερώτημα εδώ πέρα στο σημείο αυτό, κάτι θέλετε να ξεκαθαρίσετε. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι άλλο. Βεβαίως, ναι, ναι. Ναι, ναι, να ρωτήσω κάτι. Με την προηγούμενη γνώση που είχαμε, πριν συζητήσουμε τώρα για τη δυναμική ενέργεια την ακτινική, θα μπορούσε να λυθεί με άλλο τρόπο αυτό το πρόβλημα? Γιατί τώρα ουσιαστικά κάνουμε χρήση ότι το R dot σε αυτό το σημείο είναι 0, οπότε φαίνεται λίγο δύσκολο να υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν το γνωρίζω δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Απλώς δεν τα γνωρίζω εγώ τον άλλο τρόπο. Αλλά αυτός ο τρόπος νομίζω κατά τη δική μου γνώμη ότι είναι πάρα πολύ όμορφος και χρήσιμος. Γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιούμε την ενεργό δυναμική ενέργεια με την οποία μπορούμε άμεσα να δούμε και τη διατήρηση της ενέργειας και ακριβώς μπορούμε να βρούμε την εγκύτερη προσέγγιση μέσω της σχέσης κλειδί R-dot ισό με το 0. Αυτή είναι η σχέση κλειδί. R-dot 0, λόγω του ότι έχουμε ελάχιστη απόσταση. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Άλλες ερωτήσεις? Εντάξει, ευχαριστώ. Ναι, ναι. Κύριε καθηγητά, μάλλον το έθεσα. Το α. Τι είναι α? Το α αυτό ορίζεται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, τίποτα δεν είναι. Αντί να κουβαλάω όλα στην έκφραση εδώ πέρα, αντί να το κουβαλάω όλο αυτό εδώ πέρα, το γράφω α για απλότητα. Δεν είναι κάτι που έχει κάποια φυσική σημασία ιδιαίτερη. Πάω κανονικά εδώ στη σχέση την οποία είχα πριν. Εδώ στη σχέση με τις... Πάω εδώ στη σχέση με την διατήρηση ενέργειας. Εδώ. Πάω εδώ σε αυτή τη σχέση, όπως ήταν εδώ πέρα. Βάζω όπου... Προσοχή. Βάζω όπου R dot το 0. Εδώ φεύγει αυτός ο όρος. Βάζω όπου J
Το M επί V επί B, που είναι αυτό που μου δώσανε που διατηρεί την αρχική ισοφορμή, βάζω όπου βάζω όπου έψιλον το εν δεύτερον MV τετράγωνο και περνάω και λύνω ως προς άρκα. Αυτό το άρκο ονομάζω αρένα. Τώρα κάπου εκεί στην πορεία των πράξεων εμφανίζεται μέσα αυτός ο τώρα συνδυασμός πραγμάτων που φαίνεται εκεί στην κάπου εδώ στην πορεία λοιπόν εμφανίζεται αυτός ο συνδυασμός πραγμάτων που το ονομάζω α. Δεν έχει καμία φυσική σημασία αυτό το α. Ιδιαίτερη. Είναι απλώς μία σταθερά. Ευχαριστώ. Κατανοητά αυτά που λέω. Ωραία. Λοιπόν, ναι, ότι τώρα είμαστε πλέον σε ένα σημείο που θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε την περίπτωση της ελκυτικής δυνάμεως, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον κομμάτι.